Λοιπόν, σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε το κεφάλαιο των φυσικών χαρακτηριστικών που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά. Θυμάστε, σας είχα πει για τον τρόπο προέλευσης των εδαφών και είχαμε φτάσει μέχρι εδώ περίπου, που είχαμε πει ότι τα εδάφη χωρίζονται σε χοντρόκοκα και λεπτόκοκα. Τα χοντρόκοκα εδάφη, που είναι οι άμοι, οι χάλικες και οι λίθοι, είναι αυτά τα οποία έχουν κόκκους πάνω από 60 χιλιοστά. Ο οριζόντιος άξονας είναι το μέγεθος των κόκκων. 60 μικρά είναι 0,06 μιλιμέτρο. Το βλέπετε εδώ, 6 εκατοστά του μιλιμέτρα. Αυτά είναι τα 60 μικρά. Και το χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι οι κόκκοι τους, όπως έλεγα την προηγούμενη φορά, διακρίνονται με γυμνό μάτι. Άμα δείτε, ας πούμε, μία άμμο, μπορείτε να διακρίνετε ότι έχει κόκκους. Να τους δείτε τους κόκκους. Ενώ σε μία άργυλο φαίνεται σαν ένα ενιαίο σώμα. Δεν διακρίνονται οι κόκκοι. Γι' αυτό και η άργυλος έχει κόκκους κάτω από 60 μικρά. Έτσι. Τώρα, μεταξύ 60 μικρών και 2 χιλιοστών είναι η άμμος. Άρα η άμμος, ας πούμε, είναι μέχρι μια λεπτή φακή, κατά κάποιο τρόπο. Ρύζι, ας πούμε, μέχρι το ρύζι. Από το ρύζι και πάνω είναι χάλικες, χαλίκια, μέχρι 60 χιλιοστά, μέχρι 6 πόντους. Και από 6 πόντους και πάνω είναι αυτά που λέμε πέτρες. Όλα αυτά είναι χοντρόκοκα. Τα λεπτόκοκα είναι αυτό που λέμε υλής, που είναι μέχρι 2 μικρά περίπου, και άργυλος. Τώρα, στα λεπτόκοκα η διάκριση δεν γίνεται τόσο πολύ με το μέγεθος των κόκκων. Γιατί δεν έχουμε κόσκινα ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε το μέγεθος των κόκκων, αλλά χρησιμοποιούμε έμεσους τρόπους, όπως θα πούμε στο σημερινό μάθημα. Δηλαδή με βάση τη μηχανική του συμπεριφορά. Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τη διαφοροποίηση του τρόπου συμπεριφοράς των υλίων από τις αργύλους. Οι άργυλοι, ας πούμε, είναι πιο πλαστικές, είναι αυτό που λέμε που κολλάνε περισσότερο, είναι πλαστελίνη, ας πούμε. Η πλαστελίνη, που ξέρετε, είναι μία, όχι η συνθετική που χρησιμοποιούμε σήμερα, η κανονική πλαστελίνη είναι μία άργυλος. Η άργυλος είναι αυτό που κολλάει πολύ στα παπούτσια, δηλαδή αν έχετε βρεθεί, ας πούμε, σε ένα βρεμένο χωράφι, είναι μερικές φορές που η λάσπη αυτή κολλάει στα παπούτσια πάρα πολύ και βουλιάζεται και κολλάει επάνω στα παπούτσια. Άμα βγείτε από το χωράφι, ας πούμε, υπάρχουν 2-3 εκατοστά λάσπη επάνω στο παπούτσι σας. Αυτό είναι άργυλος. Αν δεν κολλάει πάνω στο παπούτσι, είναι υλής. Και όσο πιο πολύ κολλάει, τόσο πιο πολύ πλαστική άργυλος είναι. Δηλαδή έχει μικρότερους κόκκους, να το πω κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, όπως έλεγα λοιπόν την προηγούμενη φορά, αυτό είναι χαλίκια. Είναι μεταξύ 25 και 75 χιλιοστά. Αυτό είναι ποτάμιο αμοχάλικο. Βλέπετε, είναι από τον Αχελό, είναι. Στην κήτη του Αχελώου. Είναι άμμος και έχει μέσα και χαλίκια. Γιατί, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, το υλικό δεν έχει ένα μέγεθος κόκκων. Έχει μεγάλο, έχει ποικιλία κόκκων, έτσι. Όλα τα υλικά. Δεν υπάρχει, ας πούμε, έδαφος το οποίο να έχει ένα μέγεθος κόκκων. Αυτό είναι συνθετικό έδαφος. Το πραγματικό έδαφος έχει μεγάλη ποικιλία κόκκων. Δηλαδή έχει και άμμο και άργυλο και χάλικες, και το θέμα είναι πόσο τις εκατό έχει το καθένα από αυτά. Αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά και θα επαναλάβουμε σήμερα. Αυτή λοιπόν είναι η άμμος. Αριστερά είναι 2 με 6 χιλιοστά που είναι πάνω από την άμμο, ας πούμε, είναι λεπτοί χάλικες. Δεξιά είναι μια τυπική άμμος, άμμος θαλάσσης. Λιγότερο από 2 χιλιοστά, αλλά μπορούμε να δούμε τους κόκκους. Έτσι. Η υλής είναι κάτι σαν την πούδρα, σαν το αλεύρι, το οποίο δεν βλέπουμε τους κόκκους μεν, αλλά, να το κάνω και μεγαλύτερο να το βλέπετε, έτσι, δεν βλέπουμε τους κόκκους μεν, αλλά όταν το βρέξετε γίνεται ένα υλικό το οποίο είναι σαν λάσπη, αλλά σαν λάσπη αμουδερή, δηλαδή δεν είναι πολύ πλαστική λάσπη, δεν κολλάει πάνω στα χέρια. Έτσι. Φεύγει, είναι σαν άμμος, ας πούμε, σαν βρεμένη άμμος. Αυτή είναι η υλής. Εδώ βλέπετε μία υλή, η οποία σας είπα ότι είναι κοντά στη λίμνη των Ιωαννίνων είναι αυτό. Είναι μία υλής, βλέπετε στέκεται με κατακόρυφο πρανές, ενώ η άμμος δεν στέκεται με κατακόρυφο πρανές, η υλή στέκεται. Αλλά δίνει μία υφή αμουδερή, σαν άμμος, σαν λεπτή άμμος φαίνεται από μακριά. Έτσι. Αυτή εδώ πέρα είναι άργυλος. Η άργυλος κολλάει πάνω στα χέρια πάρα πολύ, και όσο πιο πολύ κολλάει στα χέρια, τόσο πιο πλαστική είναι. Έτσι. Εδώ πέρα βλέπετε μία άργυλο. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει αυτές τις γυαλιστερές επιφάνειες. Άμα προσπαθήσετε να τη σύρετε δηλαδή, δημιουργεί τέτοιες γυαλιστερές επιφάνειες.
Και εδώ σας είχα δείξει από το κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, επίσης αυτές τις γυαλιστερές επιφάνειες, και είχα πει στο προηγούμενο μάθημα ότι το χρώμα των υλικών δεν αποτελεί ένδειξη το τι είναι. Έτσι, μπορεί δηλαδή να είναι γκρίζο και μπορεί να είναι και κοκκινοπό. Για την ακρίβεια σημαίνει το εξής για όσους ξέρουν από γεωλογία. Όταν ένα υλικό έχει βρεθεί σε οξυδοτικό περιβάλλον, δηλαδή σε περιβάλλον με οξυγόνο, τότε τα οξύδια του, τότε ο σίδηρος οξυδώνεται επειδή έχει οξυγόνο και τα οξύδια του σιδήρου έχουν κόκκινο χρώμα. Άρα άμα βλέπετε κοκκινοπά χρώματα, αυτό σημαίνει ότι έχει βρεθεί σε περιβάλλον με οξυγόνο και γι' αυτό οξυδώθηκε, και, όπως εδώ ας πούμε. Ενώ το προηγούμενο, αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι γκρίζο, δείχνει ότι το υλικό αυτό έχει βρεθεί σε ένα περιβάλλον που δεν είχε οξυγόνο, αυτό το λέμε αναγωγικό περιβάλλον, και συνεπώς διατηρεί το γκρίζο χρώμα, δεν έχει το κόκκινο χρώμα, γιατί ο σίδηρος δεν έχει οξυδωθεί που έχει μέσα. Έτσι. Αυτό είναι λεπτομέρειες που δεν μας απασχολεί εμάς, απασχολεί κυρίως τους γεωλόγους, για μας όλα αυτά είναι άργυλοι. Ωραία. Εδώ βλέπετε μια άργυλο που σας είχα πει ότι είναι από το φράγμα του Γαδουρά στη Ρόδο, που δεν, αν σας ρωτήσει κάποιος, δεν είναι από οξυδωτικό περιβάλλον, γιατί βλέπετε ότι είναι καφετιά, ας πούμε, δεν είναι κόκκινη. Ωραία. Και βλέπετε τις λίες επιφάνειες εδώ που έσκαψε ο εξκαφέας, που καταλαβαίνουμε ότι είναι άργυλος, η άργυλος το κάνει αυτό. Αν ήταν υλής, δεν θα είχε τέτοιες λίες επιφάνειες. Έτσι. Βλέπετε εδώ που δεν έσκαψε με λία επιφάνεια ο εξκαφέας, είναι σαν θα μπορούσε να το περάσει κανένας και για υλή. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι εδώ πέρα. Εδώ πήγε ο κουβάς του εξκαφέα δηλαδή, άφησε αυτή τη λία επιφάνεια, που είναι το χαρακτηριστικό της αργύλου. Και είχα πει στην προηγούμενη φορά ότι η άργυλος όταν βραχεί γίνεται πολύ μαλακή, δηλαδή η αντοχή της αργύλου επηρεάζεται πάρα πολύ από την ποσότητα, από την περιεκτικότητα σε νερό. Έτσι, από την περιεκτικότητα σε νερό. Βλέπετε εδώ πέρα είναι μια άργυλος η οποία είναι πολύ βρεμένη, το βλέπετε το νερό, και γι' αυτό τα μηχανήματα βουλιάζουν μέσα. Είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά γιατί βουλιάζουν, είχαμε πει για τις ερπίστριες κλπ. Ενώ αντίθετα, αν είναι ξερή η άργυλος, όπως βλέπετε εδώ, έχει ξεραθεί, αυτή δεν βουλιάζει. Βλέπετε το αυτοκίνητο, ας πούμε, πατάει πάνω χωρίς πρόβλημα. Εντάξει, την ξερή άργυλο. Το ίδιο υλικό είναι. Άμα ξεραθεί, είναι πολύ ανθεκτικό. Και μάλιστα συρρυκνώνεται κιόλας. Βλέπετε εδώ αυτές τις ρογμές. Αυτές οι ρογμές οφείλονται στο γεγονός ότι όταν ξεραίνεται η άργυλος, μικραίνει ο όγκος της, και επειδή μικραίνει ο όγκος, αναγκαστικά αναπτύσσει αυτές τις ρογμές, δημιουργεί αυτά τα κενά. Ωραία. Είχαμε πει στη συνέχεια το πώς μετράμε το μέγεθος των κόκκων στα χοντρόκοκα υλικά, και είχαμε πει ότι στα χοντρόκοκα υλικά αυτό που κάνουμε είναι ότι κοσκινίζουμε το υλικό. Έχουμε δηλαδή μια σειρά από κόσκινα που βλέπετε εδώ αριστερά, τα οποία έχουν μέγεθος από 2 ίντσες ας πούμε και κάτω, και περνάμε το υλικό από πάνω μέχρι κάτω. Και τελικώς μετράμε το τι συγκρατείται σε κάθε κόσκινο και φτιάχνουμε αυτό το διάγραμμα που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, δεν θα το επαναλάβω, που στον οριζόντιο άξονα είναι η διάμετρος, στον κατακόρυφο άξονα είναι το τι ποσοστό του υλικού περνάει από το κάθε κόσκινο, και έτσι ας πούμε για αυτή τη συγκεκριμένη διάμετρο, μισό χιλιοστό ας πούμε είναι εδώ, στο μισό χιλιοστό περνάει 60% του υλικού. Άρα 60% του υλικού είναι λεπτότερο από μισό χιλιοστό, αυτό λέει εδώ. Έτσι. Εδώ έχω βάλει μερικές φωτογραφίες από κόσκινα, τις πρόσθεσα χθες. Βλέπετε πώς είναι τα κόσκινα. Αυτό είναι ένα κόσκινο, ας πούμε, περίπου 10 χιλιοστά. Αυτό είναι ένα κόσκινο περίπου 5 χιλιοστά. Υπάρχουν εδώ κόσκινα, βλέπετε 10 χιλιοστά, 5 χιλιοστά, 2 και 36, 1 και 18. Είναι μια σειρά από κόσκινα τα οποία βάζουμε το πιο χοντρό επάνω και το πιο λεπτό κάτω. Και εδώ βλέπετε μια δονητική τράπεζα στην οποία πάνω βάζουμε τα κόσκινα για να μπορέσουμε να γίνει το κοσκίνισμα. Δεν καθόμαστε, το κοσκινίζουμε το χέρι προφανώς. Έχουμε ένα δονητή ο οποίος το πηγαίνει πέρα δόθε αυτή τη σειρά των κοσκίνων και γίνεται το κοσκίνισμα. Εμείς ρίχνουμε το υλικό από πάνω. Έτσι. Εδώ λοιπόν είχαμε πει την προηγούμενη φορά ποια είναι τα κόσκινα, τα αμερικάνικα και τα βρετανικά κόσκινα, και είχαμε κάνει και το παράδειγμα το οποίο δείχνει, πώς θα υπολογίσουμε από τη διάμετρο των κοσκίνων και το βάρος τι ποσοστό περνάει. Και είπαμε ότι αυτά εδώ πέρα τα ποσοστά που βλέπετε στη δεξιά στήλη τα ζωγραφίζουμε σε αυτό το διάγραμμα με οριζόντιο άξονα
το μέγεθος του κοσκίνου, της οπής του κοσκίνου, δηλαδή της διαμέτρου του κόκκου και στον κατακόρυφο άξονα τα ποσοστά των λεπτοκόκκων. Και φτιάχνουμε αυτή εδώ πέρα την καμπύλη. Τώρα, ρώτησε κάποιος συνάδελφος, σε αυτό που λέμε κινούμενη άμμος, τι τύπους εδάφους είναι. Καταρχήν είναι άμμος. Έτσι, είναι μία λεπτή άμμος. Γι' αυτό και τι λέμε. Τώρα, λέγεται κινούμενη επειδή οφείλεται στο νερό. Θα το πούμε λίγο παρακάτω, σε κάποιο επόμενο μάθημα. Έτσι, να μην το πω τώρα, γιατί βασίζεται σε άλλο μηχανισμό. Βασίζεται στη λογική των ενεργών τάσεων. Είναι επόμενο μάθημα. Άρα, κράτησε την ερώτηση. Θα το πούμε πάρα πολύ καλά το τι είναι αυτή η κινούμενη άμμος. Έτσι. Εγώ όμως θέλω ο κύριος που με ρώτησε να σκεφτεί αν είναι δυνατόν να βουλιάξει ένας άνθρωπος στην κινούμενη άμμο. Αυτό να σκεφτεί. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα έργα που δείχνουν τους ανθρώπους να βουλιάζουν στην κινούμενη άμμο, να δει αν είναι δυνατόν να βουλιάξει στην κινούμενη άμμο. Έτσι. Θέλω να μου το πει. Τώρα δεν βλέπω το όνομά του, λέει CV17111, αλλά εντάξει, να το σκεφτεί αυτό για να μου πει αν μπορεί ένας άνθρωπος ή να ψάξει στο Google, έτσι. Υπάρχει και αυτό. Αν μπορεί ένας άνθρωπος να βουλιάξει στην κινούμενη άμμο. Και το επόμενο που να σκεφτεί κάποιος είναι αν μπορεί κάποιος άνθρωπος να βουλιάξει μέσα στα σιλό, από αυτά τα grain silos που λένε, που είναι τα σιλό στα οποία έχουν σιτηρά. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν τα σιτηρά, τα καλαμπόκια, σιτάρι κλπ, βρώμοι, όλα αυτά τους κόκκους, τους συγκεντρώνουν μέσα σε σιλό. Και καμιά φορά πέφτει κάποιος μέσα στο σιλό και το ερώτημα είναι που έχει μέσα κόκκους. Δηλαδή, άμα έχεις, ας πούμε, ένα δοχείο με σιτάρι και πέσεις μέσα, αν μπορείς να βουλιάξεις μέσα στο σιτάρι ή αν μπορείς να βουλιάξεις στην κινούμενη άμμο. Εντάξει. Η σωστή απάντηση είναι ότι μέσα στο σιτάρι μπορείς να βουλιάξεις και να πνιγείς, ενώ στην κινούμενη άμμο δεν μπορείς να βουλιάξεις. Παρά το γεγονός ότι τα έργα δείχνουν να βουλιάζεις και να χάνεσαι. Έτσι. Σκεφτείτε το και θα το κουβεντιάσουμε στο μάθημα που θα είναι το κατάλληλο μάθημα γι' αυτό. Δεν είναι το σημερινό δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, το επόμενο λοιπόν είναι αυτό. Τι κάνουμε όταν έχουμε κόκκους μικρότερους από το λεπτότερο κόσκινο. Είπαμε ότι το λεπτότερο κόσκινο, τα είπαμε προηγουμένως, αυτό εδώ το κόσκινο, των 60 μικρών, 63 μικρά που λέει εδώ, αυτό είναι το πιο λεπτό κόσκινο που υπάρχει. Γιατί είχα πει στο προηγούμενο μάθημα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε λεπτότερα κόσκινα, έτσι. Είναι αυτή η σίτα, η πολύ λεπτή σίτα. Αν έχετε δει κόσκινο που, για αλεύρι, καμιά φορά έχουν στα χωριά κόσκινα για αλεύρι. Αυτό το κόσκινο για αλεύρι είναι περίπου σε αυτό το μέγεθος, περίπου στα 60 μικρά. Αυτό είναι το κόσκινο, το πιο λεπτό που υπάρχει. Ωραία. Γιατί το αλεύρι είναι περίπου έχει κόκκους μεγέθους ηλίος. Περνάει δηλαδή. Και ό,τι συγκρατείται το κρατάνε σε αυτό το κόσκινο. Εντάξει. Άρα περίπου αυτό το νούμερο 200 που λέμε, αυτό λέγεται νούμερο 200 το κόσκινο. Βλέπετε εδώ λέει 150, αυτό λέγεται 200, νούμερο 200. Λοιπόν, το νούμερο 200 το κόσκινο λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα το πιο λεπτό. Όταν είμαστε πιο κάτω από αυτό το κόσκινο, δηλαδή στην ηλί και στην άργυλο, τότε χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του αραιομέτρου που με ρώτησε κάποιος για τον νόμο του Stokes. Λοιπόν, ο νόμος του Stokes λέει ότι άμα έχεις δύο κόκκους μέσα σε νερό και αυτοί καθιζάνουν, γιατί είναι βαρύτεροι από το νερό, έτσι, προφανώς καθιζάνουν. Αλλά όπως καθιζάνουν, υπάρχει η αντίδραση του νερού γιατί το νερό έχει εξόδες. Άρα καθιζάνουν με μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Ο νόμος του Stokes λοιπόν λέει ότι η ταχύτητα της καθίζησης είναι ανάλογη του τετραγώνου της διαμέτρου. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι κόκκοι καθιζάνουν πιο γρήγορα από τους μικρότερους κόκκους. Αν αυτή τη σχέση που το V είναι αυτό εδώ πέρα είναι το εξόδες του νερού. Έτσι, και αυτό είναι η πυκνότητα του εδάφους και η πυκνότητα του νερού. Προφανώς αν το έδαφος έχει μικρότερη πυκνότητα από το νερό, η ταχύτητα είναι αρνητική, δηλαδή ανεβαίνει προς τα πάνω, επιπλέει, έτσι. Το έδαφος έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό. Όπως θα πούμε παρακάτω, η πυκνότητα του νερού είναι 1 μεγαγράμμα ανά κυβικό μέτρο, το έδαφος έχει μια πυκνότητα γύρω στο 2,5, 2,6. Ωραία, άρα έχει μεγαλύτερη πυκνότητα. Άρα λοιπόν το έδαφος βουλιάζει μέσα στο νερό και βουλιάζει με ταχύτητα η οποία είναι ανάλογη του τετραγώνου της διαμέτρου. Άρα οι μεγάλοι βουλιάζουν πιο γρήγορα. Άμα λοιπόν τη λύσουμε ανάποδα αυτή τη σχέση και την ταχύτητα τη γράψουμε σαν μήκος διαχρόνο, τότε αυτό που χρησιμοποιούμε είναι την ταχύτητα με την οποία βουλιάζουν οι κόκκοι. Δηλαδή τι κάνουμε, παίρνουμε ένα δοκιμαστικό σωλήνα και μέσα σε αυτό το δοκιμαστικό σωλήνα, τον βλέπετε εδώ δεξιά,
βάζουμε χώμα με νερό, δηλαδή ρίχνουμε αυτό το λεπτό χώμα, την υλή και την άργυλο δηλαδή μόνο, προφανώς ό,τι συγκρατείται στα κόσκινα δεν το ρίχνουμε εκεί πέρα μέσα, γιατί το έχουμε μετρήσει με τα κόσκινα. Άρα ό,τι περνάει από το τελευταίο κόσκινο το ρίχνουμε μέσα στο νερό, ανακατεύουμε καλά τον, γυρίζουμε το σωλήνα δεξιά-αριστερά για να ανακατευτεί και μετά τον αφήνουμε να αρχίσει να κάθεται το χώμα. Και βάζουμε μέσα ένα πυκνόμετρο, το βλέπετε αυτό το πυκνόμετρο εδώ αριστερά, το οποίο πυκνόμετρο στην αρχή είναι ψηλά, δηλαδή προεξέχει πάρα πολύ, ενώ όσο περνάει ο καιρός αυτό το πυκνόμετρο βουλιάζει προς τα κάτω. Γιατί βουλιάζει προς τα κάτω? Γιατί όπως βλέπετε αυτό το ροζ χρώμα, αυτό είναι το χώμα το οποίο βουλιάζει μέσα στο σωλήνα και ο σωλήνας γίνεται καθαρός επάνω. Από την ταχύτητα λοιπόν με την οποία βουλιάζει αυτό το πυκνόμετρο μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα, εμείς βγάζουμε, αυτό είναι το μήκος δηλαδή που έχει βουλιάξει, διαιρούμε με το χρόνο και βρίσκουμε τη διάμετρο των κόκκων του την οποία έχουμε. Αυτή είναι η μέθοδος του Stokes για το μέγεθος των κόκκων. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα λέμε ότι για την κοκκομετρική ανάλυση των εδαφών μπορούμε να κάνουμε με κόσκινα και με υδρόμετρο. Το υδρόμετρο είναι αυτό που το λέμε αραιόμετρο στα ελληνικά. Εντάξει τώρα, υδρόμετρο... Ξέρετε, οι ξένοι το λένε hydrometer, αλλά ο όρος υδρόμετρο στα ελληνικά δεν σημαίνει, είναι αυτό που μετράει το νερό, ας πούμε. Εντάξει, εμείς λέμε αραιόμετρο, μετράει την πυκνότητα δηλαδή, μετράει την αραιότητα στα ελληνικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, άρα λοιπόν κάνουμε και τις δύο αυτές μεθόδους και έτσι ό,τι είναι πάνω από την άμμο το μετράμε με κόσκινα, ό,τι είναι κάτω από την άμμο το μετράμε με το αραιόμετρο. Ωραία. Η δεξιά μέθοδος είναι το αραιόμετρο, η αριστερή μέθοδος είναι με τα κόσκινα. Ωραία. Και έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε κάποιες... Λοιπόν, μου απάντησε ο κύριος, αλλά εντάξει, μάλλον όχι, λέει, εκτός και αν είναι η λύση άργυλος. Θα τα πούμε, είπαμε, στο επόμενο μάθημα, μην χάνουμε τον καιρό μας τώρα. Πάντως όχι, άμμος είναι. Και είπαμε ότι δεν βουλιάζουμε μέσα στην άμμο. Ούτε και αν ήταν άργυλος θα βουλιάζαμε, ούτε και αν ήταν υλής. Έτσι. Μόνο μέσα στα σιτηρά μπορούμε να βουλιάξουμε. Λοιπόν, θα το πούμε στο επόμενο μάθημα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, επειδή βλέπω ότι τώρα έρθει αρκετή 96, είσαστε 96 μέσα, επαναλαμβάνω αυτά που είχα πει στην αρχή του μαθήματος. Το πρώτο είναι ότι για να με βλέπετε εμένα μεγάλο, δηλαδή να βλέπετε τις διαφάνειές μου μεγάλες, να μην είσαστε στο grid, αλλά να πάτε στο focus, δηλαδή να πάτε πάνω δεξιά στην οθόνη σας που γράφει layout, πατήστε τον κέρσορα στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης, θα σας γράψει κάτι που λέει layout και πάτε στο layout να βρείτε το focus. Άμα κάνετε focus, θα κάνει focus σε μένα και θα με βλέπετε μεγάλο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι είπα ότι βιντεοσκοπώ τις διαλέξεις και θα τις ανεβάζω αμέσως μετά το τέλος του μαθήματος. Άρα και θα παραμείνουν όλο το εξάμηνο εκεί πέρα. Άρα κάποιος μπορεί να τις δει και όποτε νομίζει αυτός. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή να έρχεστε στο μάθημα. Παρά τα αυτά, εγώ σας προτείνω να ερχόσαστε στο μάθημα, γιατί στο μάθημα συζητάμε και διάφορες ερωτήσεις. Έχετε την ευκαιρία να με ρωτήσετε διάφορα πράγματα και να τα απαντήσω. Προφανώς όταν βλέπετε βιντεοσκοπημένη διάλεξη δεν μπορείτε να ρωτήσετε. Έτσι. Ανεβαίνουν στο My Courses οι διαλέξεις, εκεί πέρα που είναι το πρόγραμμα. Στις ανακοινώσεις, δηλαδή στην ανακοίνωση που έχει το ορολόγιο πρόγραμμα και λέει το σύνδεσμο στον οποίο συνδέεστε για να δείτε τη διάλεξη, μετά από κάτω ακριβώς γράφει βιντεοσκόπηση διάλεξης και έχει το σύνδεσμο στον οποίο θα πάτε να δείτε τη διάλεξη, έτσι. Στις ανακοινώσεις του μαθήματος δηλαδή, στην πρώτη σελίδα που βλέπετε είναι. Είναι εύκολο πολύ. Εκεί που πήγατε για να δείτε το link, άμα κοιτάγατε λίγο παραπάνω θα βλέπατε το σύνδεσμο για την χθεσινή διάλεξη. Ωραία, και σε λίγο θα μπει και αυτή η σημερινή. Ωραία, λοιπόν λέγαμε ότι με τα κόσκινα, λοιπόν αυτή την κόκκινη γραμμή, δεξιά είναι τα κόσκινα, αριστερά είναι το αραιόμετρο και έτσι έχουμε διάφορες κοκκομετρικές καμπύλες, αυτές εδώ τις γραμμές, από τις οποίες μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι το έδαφος. Ας πούμε για παράδειγμα αυτό εδώ πέρα, το έδαφος, βλέπετε ότι κινείται στην περιοχή από 0,06 μέχρι 60 χιλιοστά, δηλαδή κινείται στην περιοχή της άμμου και των χαλίκων. Άρα αυτό εδώ πέρα είναι ένα αμμοχάλικο. Αυτό το αμμοχάλικο που σας είχα δείξει από τον αχελό που σας έλεγα πριν από μερικές φωτογραφίες, είναι κάτι τέτοιο. Αυτό εδώ πέρα το υλικό είναι μία άμμος. Αυτό εδώ πέρα το υλικό το σε είναι μία άμμος που έχει και λίγο υλή. Αυτό εδώ πέρα το υλικό
είναι μία υλής η οποία έχει και λίγη άμμο. Δηλαδή κοιτάμε πού βρισκόμαστε, σε ποια περιοχή βρισκόμαστε. Αυτό εδώ πέρα είναι μία υλής η οποία έχει και αρκετή άργυλο. Δηλαδή όσο πάμε πιο αριστερά, το υλικό είναι πιο λεπτόκοκο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό που έχει σημασία, να πω και λίγο και στην προηγούμενη. Κοιτάξτε τη διαφορά. Αυτή εδώ η καμπύλη η α έχει μόνο κόκκους άμμου. Ενώ αυτή η καμπύλη η β έχει κόκκους και άμμου και χαλίκων. Άρα ποια από τις δύο καμπύλες έχει μεγαλύτερο εύρος μεγεθών κόκκων. Προφανώς αυτή εδώ πέρα η β. Τούτη εδώ έχει μεγαλύτερο εύρος μεγεθών κόκκων. Γιατί είναι πιο ξαπλωμένη. Όσο πιο κατακόρυφη είναι μια καμπύλη, τόσο πιο ομοιόμορφους κόκκους έχει. Αν ας πούμε είχαμε ένα υλικό το οποίο είχε κόκκους 2 χιλιοστά μόνον. Όλοι, κόκκι ίση, 2 χιλιοστά. Τότε η κοκκομετρική του καμπύλη θα ήταν όπως σας δείχνω τώρα με τον Γκέρσορ. Θα ήταν δηλαδή εδώ πάνω, θα κατέβαινε κατακόρυφα προς τα κάτω στα 2 χιλιοστά και μετά θα πήγαινε αριστερά στον οριζόντιο άξονα. Έτσι, αυτή είναι μια ομοιόμορφη άμμος 2 χιλιοστών. Θα πήγαινε έτσι, τελείως κατακόρυφη. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι όσο πιο κατακόρυφη είναι αυτή η καμπύλη, τόσο πιο ομοιόμορφο μέγεθος κόκκων έχει το υλικό. Όσο πιο οριζόντια είναι, όσο πιο πεσμένη κάτω, όσο πιο οριζόντια είναι, τόσο μεγαλύτερο εύρος κόκκων έχει. Αν ας πούμε είχαμε μία η οποία ξεκίναγε από εδώ και πήγαινε κάπως έτσι και προχώραγε όπως δείχνει ο Κέρσορας αυτή τη στιγμή, αυτό θα είχε και χάλικες και άμμο και υλή και άργυλο, θα τα έχει όλα. Έχει ένα μεγάλο εύρος κόκκων. Τώρα θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει εμάς αν έχει μεγάλο εύρος κόκκων. Μας ενδιαφέρει για τον εξής λόγο. Να ρωτήσω το εξής ας πούμε. Και χωρίς να ξέρετε εδαφομηχανική νομίζω ότι μπορείτε να το απαντήσετε. Αν υποθέσουμε ότι θέλατε να θεμελιώσετε ένα κτίριο σε μία άμμο και είχατε δύο εναλλακτικές. Η μία είναι να είναι μία άμμος η οποία να είναι σχετικά ισόκοκκη. Δηλαδή να έχει κόκκους ας πούμε περί τα 2 χιλιοστά. Αλλά να μην έχει ούτε πολύ μεγαλύτερους ούτε πολύ μικρότερους. Και η δεύτερη εναλλακτική είναι πάλι να είχατε μια άμμο η οποία όμως να έχει και λίγο χαλίκι μέσα, να έχει και λίγο υλή μέσα. Δηλαδή να είχε μεγάλο εύρος κόκκων. Σε ποια από τις δύο θα προτιμάγατε. Μπορεί να πει κάποιος. Αν, εντάξει, δεν το έχουμε κάνει στην εδαφομηχανική, αλλά η μεγαλύτερη ποικιλία ακριβώς, το είπε στη δεύτερη περίπτωση. Μπράβο, πολύ ωραία. Είπαν οι συνάδελφοί σας, ο πρώτος μάλιστα είπε, υποθέτω λέει, με το μεγάλο εύρος κόκκων, γιατί θα είναι πιο σταθερή. Πραγματικά, τι γίνεται, το μεγάλο εύρος κόκκων τι πλεονέκτημα έχει. Έχει το πλεονέκτημα ότι οι μικροί κόκκοι πάνε μέσα στα κενά των μεγάλων κόκκων. Άρα έχει λιγότερα κενά. Άρα αυτή η άμμος είναι πιο σταθερή, έχει μεγαλύτερη αντοχή. Γιατί δεν έχει κενά. Όσο λιγότερα είναι τα κενά σε ένα υλικό, τόσο μεγαλύτερη αντοχή έχει και μικρότερη συμπιεστότητα. Δηλαδή δεν έχει καθυζήσεις και έχει και μεγαλύτερη αντοχή. Μας βολεύει δηλαδή να έχουμε υλικό με λίγα κενά. Δηλαδή μας βολεύει να έχουμε υλικό το οποίο να είναι ξαπλωμένο στην κοκκομετρική διαβάθμιση, έτσι. Γι' αυτό κάνουμε το κοσκίνισμα. Δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε από το κοσκίνισμα αν το υλικό είναι ισόκοκο ή αν έχει μεγάλη ποικιλία κόκκων. Εμείς θέλουμε να έχουμε υλικά με μεγάλη ποικιλία κόκκων. Έτσι. Και τεχνικά αυτό το περιγράφουμε μέσω αυτού που λέμε συντελεστής ανομοιομορφίας. Ο συντελεστής ανομοιομορφίας, αυτό το CU, είναι uniformity coefficient. Το U είναι το uniformity, το C coefficient. Είναι coefficient of uniformity. Και αυτός είναι το D60 προς D10. Τι είναι το D60? D60 είναι η διάμετρος των κόκκων που έχει 60% λεπτότερο. Αυτή είναι η κοκκομετρική καμπύλη που λέγαμε. Άρα το D60 είναι ας πούμε σε χιλιοστά, είναι ξέρω εγώ 5 χιλιοστά εδώ. Που σημαίνει ότι 60% των κόκκων είναι λεπτότερη από τα 5 χιλιοστά. Το D10 είναι η διάμετρος των κόκκων που το 10% είναι λεπτότερο. Ας πούμε ότι είναι μισό χιλιοστό. Αν λοιπόν είναι μισό χιλιοστό το D10, εδώ είναι μισό χιλιοστό και αυτό είναι 5 χιλιοστά, τότε ο λόγος 5 χιλιοστά δια μισό χιλιοστό είναι 50. Ναι, όχι, 10. 5 χιλιοστά δια μισό χιλιοστό είναι 50 δια 5 είναι 10. 10. Είναι 5 χιλιοστά δια μισό χιλιοστό, είναι 10.
Άρα έχω ένα συντελεστή ομοιομορφίας 10. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτό το πέρα το νούμερο είναι δεκαπλάσιο από εκείνο εκεί το νούμερο. Άρα είναι αρκετά ξαπλωμένη η καμπύλη. Οτιδήποτε είναι πάνω από 5 είναι αρκετά ξαπλωμένο. Αν ας πούμε είναι 20 αυτός ο λόγος, είναι ακόμα καλύτερο. Εντάξει. Άρα αν θέλετε να ρωτήσετε κάποιον, ας πούμε, σου λέει έχω μία άμμο, είναι καλή ή κακή, θα του πείτε εσείς ποιος είναι ο συντελεστής ομοιομορφίας. Αν σας πει 2, σημαίνει ότι είναι όρθια η καμπύλη. Άρα δεν είναι πολύ καλή. Αν σας πει από 5 και πάνω, σημαίνει ότι είναι αρκετά ξαπλωμένη η καμπύλη. Έτσι. Αρχίσαμε λοιπόν να καταλαβαίνουμε το τι μιλάμε. Να, εδώ πέρα, ας πούμε, βλέπετε, έχει ένα παράδειγμα. Αυτή εδώ η καμπύλη είναι σχετικά ομοιόμορφη. Έχει συντελεστή ομοιομορφίας. Βλέπετε, εδώ είναι το 60 και εδώ είναι το 10. Το 60 εδώ πέρα είναι 0,5 και το 10 είναι 0,2, 0,3. Άρα 0,5 προς 0,3 είναι σχεδόν 2 αυτό το πράγμα, ο συντελεστής ομοιομορφίας εδώ. Ενώ αυτή η καμπύλη, αυτή εδώ πέρα, λέγεται καλά διαβαθμισμένη. Έχει το 60 εδώ είναι 9 χιλιοστά και το 10 είναι 0,02 χιλιοστά. Άρα το 9 δια 0,02 κάνει, ξέρω εγώ πόσο κάνει, 80. Εντάξει, άρα έχει πολύ μεγάλο συντελεστή ομοιομορφίας. Άρα εμείς προτιμάμε ένα τέτοιο υλικό που να είναι καλά διαβαθμισμένο. Θα δείτε λοιπόν ότι όταν φτιάχνουν δρόμους και λένε το επίχωμα, λένε προτιμάμε να είναι από καλά διαβαθμισμένο υλικό. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε ένα υλικό το οποίο να έχει οριζόντια καμπύλη, σαν αυτήν εδώ πέρα, όχι την άλλη, την ομοιόμορφη καμπύλη. Εντάξει. Αυτό εδώ πέρα το υλικό λέγεται βαθμιδωτό. Γιατί είναι σχετικά ομοιόμορφο εδώ, σχετικά ομοιόμορφο εκεί και έχει και ένα πλατό ανάμεσα. Έτσι. Εμείς γενικά προτιμάμε τα καλά διαβαθμισμένα υλικά. Ωραία. Πάμε λοιπόν, τελειώσαμε λοιπόν με τα χαρακτηριστικά των χοντροκόκκων εδαφών. Τώρα, πού οφείλονται τα μηχανικά χαρακτηριστικά των χοντροκόκκων εδαφών? Είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα ότι τα χοντρόκοκα εδάφη προέρχονται κυρίως από τη μηχανική αποσάθρωση των βράχων. Όταν λοιπόν υπάρχει μια μηχανική αποσάθρωση των βράχων, προκύπτει ένα υλικό το οποίο έχει κόκκους, σαν την άμμο ας πούμε, χαλίκια, άμμος. Είναι αυτά που βλέπετε στα ποτάμια, στις λίμνες, στη θάλασσα, έτσι. Αυτά τα υλικά λοιπόν έχουν κόκκους οι οποίοι είναι σχετικά σφαιρικοί. Δηλαδή σαν αυτούς που βλέπετε στη φωτογραφία εδώ πέρα. Εντάξει, όταν λέω σφαιρικοί εννοώ όχι ότι είναι σφαίρες, αλλά ότι οι διαστάσεις, ας πούμε η μεγάλη διάσταση και η μικρή διάσταση, δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή ο λόγος της μεγάλης διάστασης προς τη μικρή διάσταση είναι ας πούμε από 1 μέχρι 3. 3, 4, εκεί. Αλλά δεν είναι 100. Δηλαδή το μήκος δεν είναι εκατονταπλάσιο του πάχους. Έτσι καταλαβαίνετε ότι στην άμμο ας πούμε οι κόκκοι είναι σαν αυτοί που βλέπετε εδώ κάτω αριστερά. Όταν έχω λοιπόν κόκκους οι οποίοι είναι αυτής της μορφής, δηλαδή είναι κόκκοι σχετικά σφαιρικοί, τότε αυτό που γίνεται είναι ότι οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των κόκκων εξαρτώνται από το βάρος τους. Δηλαδή το υλικό αυτό έχει ένα βάρος και όπως ο ένας κόκκος ακουμπάει πάνω στους άλλους λόγω του βάρους του, ασκούνται δυνάμεις νι και ταφ. Και σας είχα πει στο προηγούμενο μάθημα ότι αν το ταφ ξεπεράσει μια συγκεκριμένη τιμή, τότε έχω ολίσθηση μεταξύ των κόκκων και έχω παραμόρφωση του υλικού. Όταν δηλαδή στην παραλία πατάτε σε μία άμμο και παραμορφώνεται η άμμος κάτω από το πόδι σας, αυτό που γίνεται είναι ότι οι κόκκοι κουνιούνται ο ένας σε σχέση με τον άλλον. Γιατί η... Άλλαξε το layout, παιδιά, εσείς θα το αλλάξετε μόνοι σας το layout. Δεν μπορώ να το ελέγξω εγώ. Ο καθένας πρέπει να αλλάξει το δικό του layout. Εντάξει. Τι εννοείται να αλλάξω το layout? Α, συγγνώμη. Ναι, το λες τα παιδιά, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι... Ναι, το ξαναλέω γιατί κατάλαβα ότι είναι αρκετή. Για να με βλέπετε μεγάλο, θα πρέπει να πάτε στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, να πατήσετε το layout και να διαλέξετε focus. Άμα διαλέξετε focus, θα κάνει focus σε αυτόν ο οποίος μιλάει. Και επειδή εγώ μιλάω, θα κάνει focus σε μένα. Αν κάνετε και pin κιόλας, θα με βλέπετε για συνέχεια. Δηλαδή δεν θα αλλάζει ακόμα κι αν μιλάει κάποιος άλλος. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι αυτές οι δυνάμεις, η ορθή και η διατμητική δύναμη, ελέγχουν τη συμπεριφορά των χοντροκόκκων εδαφών. Προσέξτε, γιατί στις αργύρους είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, γι' αυτό το λέω.
Δηλαδή, μπορεί να σας φαίνεται προφανές εσάς. Δηλαδή, σε κόκκους, ας πούμε, ποιος είναι ο τρόπος της μηχανικής συμπεριφοράς. Προφανές δεν είναι ότι είναι η ορθή και η διατμητική δύναμη. Στις αργύλους δεν είναι έτσι. Στις άμμους και στα χαλίκια είναι έτσι, πράγματι. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις άμμους και στους χάλικες η μηχανική συμπεριφορά εξαρτάται από τους νόμους της τριβής μεταξύ των κόκκων και οι οποίοι ελέγχονται από το βάρος. Δηλαδή το βάρος των κόκκων προκαλεί κάποιες δυνάμεις του ενός κόκκου σε σχέση με τον άλλον, δηλαδή προκαλεί μια ορθή δύναμη και μια διατμητική δύναμη, και αν η διατμητική δύναμη είναι μικρότερη από την ορθή επί ένα συντελεστή τριβής, η άμμος παραμένει σταθερή, δεν κουνιέται. Αν η διατμητική δύναμη, το ταφ δηλαδή, ξεπεράσει το νι επί ένα συντελεστή τριβής, τότε έχω ολίσθηση και αρχίζει ο ένας κόκκος να κουνιέται σε σχέση με τον άλλον, βρίσκουν μια άλλη θέση και πιο συμπυκνωμένη, διαφορετική, και έτσι βουλιάζεται μες στην άμμο, ας πούμε. Το πόδι σας βουλιάζει μες στην άμμο, με αλλαγή της διάταξης των κόκκων. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των άμμων, δεν είναι χαρακτηριστικό των αργύλων. Θα πούμε τώρα στις αργύλους τι συμβαίνει. Έτσι. Άρα λοιπόν, στους κόκκους, να εδώ κοιτάξτε μια άμμο, ας πούμε. Η άμμος αυτή, η ίδια άμμος, βλέπετε μια άμμο εδώ πέρα η οποία έχει σταθερούς κόκκους. Ένα συγκεκριμένο μέγεθος κόκκων, ας πούμε 2 χιλιοστά. Μπορεί οι κόκκοι της να είναι έτσι ο ένας πάνω στον άλλον ή μπορεί να είναι λοξά. Βλέπετε αυτή τη διάταξη. Άμα βάλω μια δύναμη εδώ, ας πούμε, αυτή η διάταξη, η αριστερή, θα γίνει ίδια με την διάταξη αυτή. Βλέπετε και από το σχήμα ακόμα ότι τα κενά στην αριστερή διάταξη είναι πιο πολλά από τα κενά στη δεξιά διάταξη. Η δεξιά διάταξη λοιπόν είναι η πιο πυκνή από την αριστερή. Άρα η ίδια άμμος μπορεί να υπάρξει με πολλές δομές. Με πολύ χαλαρή δομή, με πολύ πυκνή δομή και προφανώς και με ενδιάμεση κατάσταση. Εντάξει. Άρα λοιπόν πού καταλήγω? Καταλήγω σε αυτά τα δύο συμπεράσματα. Ότι τα μηχανικά χαρακτηριστικά των χονδρόκοκων εδαφών, δηλαδή χάλικες και άμμοι, εξαρτώνται από τους εξής δύο παράγοντες. Πρώτον, την κοκκομετρική διαβάθμιση, το μέγεθος των κόκκων. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν έχουμε και μεγάλους και μικρούς κόκκους, οι μικροί κόκκοι μπαίνουν στα κενά των μεγάλων και έτσι έχουμε καλύτερες ιδιότητες, που μου λέγατε προηγουμένως ότι δεν συμπυκνώνεται κλπ. Εντάξει. Άρα λοιπόν η κοκκομετρική διαβάθμιση είναι ο πρώτος παράγοντας που εξαρτάται η μηχανική συμπεριφορά των άμμων. Ο δεύτερος παράγοντας είναι αυτό που λέμε σχετική πυκνότητα. Δηλαδή, αν η ίδια η άμμος, αυτή η συγκεκριμένη άμμος, είναι σε χαλαρή δομή ή σε πυκνή δομή. Η αριστερή και η δεξιά εδώ που βλέπετε έχουν την ίδια κοκκομετρική διαβάθμιση, ίδια κόκκι είναι. Άρα ο πρώτος παράγων, η κοκκομετρική διαβάθμιση, είναι συγκεκριμένη. Όμως αριστερά και δεξιά έχει διαφορετικό μέγεθος κόκκων. Άρα καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να σας ρωτήσω, αν σας έλεγα ότι θέλετε να θεμελιώσετε πού θα προτιμάγατε, στο αριστερό ή στο δεξιό. Προφανώς θα μου λέγατε στο δεξιό, έτσι. Στην πυκνή δομή δηλαδή έχει καλύτερα χαρακτηριστικά. Η πυκνή δομή έχει σχέση με τη λεγόμενη σχετική πυκνότητα. Σχετική πυκνότητα σημαίνει πλησιάζει προς την πυκνή δομή ή πλησιάζει προς τη χαλαρή δομή. Θα δούμε και παρακάτω ότι η πολύ πυκνή δομή λέγεται ότι είναι σχετική πυκνότητα 100%, πολύ πυκνή δηλαδή. Ενώ η χαλαρή δομή είναι 0%. 0% σχετική πυκνότητα σημαίνει πολύ χαλαρή. Πυκνή δομή σημαίνει 100% πυκνότητα, πολύ πυκνή. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να μετατρέψουμε λοιπόν τη χαλαρή δομή σε πυκνή δομή, ρωτάει κάποιος, με την άσκηση πίεσης, σωστά? Η απάντηση είναι όχι σωστά. Και θα μου πεις εσύ, ας πούμε, η Μαρίνα. Η Μαρίνα. Λοιπόν, πες λοιπόν ότι σε στέλνει η μαμά σου, αύριο που θα ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ, γιατί σήμερα μπορεί και να είναι και κλειστά λόγω του καιρού, να πας να αγοράσεις ζάχαρη. Έτσι. Ξέρετε, τη ζάχαρη στα σούπερ μάρκετ την πουλάνε σε χάρτινες σακούλες, για όσους έχετε πάει στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, η ζάχαρη όμως είναι υδροσκοπική, δηλαδή σημαίνει ότι ρουφάει νερό. Άρα λοιπόν, αν τη βάλετε στο ντουλάπι σας, έτσι όπως είναι μέσα στη χάρτινη σακούλα, η ζάχαρη θα απορροφήσει νερό και θα χαλάσει. Έτσι, θα κολλήσει, θα γίνει συμπαγής, ας πούμε, λόγω του ότι απορροφάει νερό. Άρα τι κάνει η μαμά σας τις περισσότερες φορές, ή όσοι μένετε μόνοι σας εσείς οι ίδιοι? Τη βγάζετε από τη χάρτινη σακούλα και τη βάζετε σε ένα άλλο δοχείο, σε ένα γυάλινο δοχείο ή σε ένα πλαστικό δοχείο, έτσι δεν είναι?
Ρίχνετε λοιπόν τη ζάχαρη μέσα στο πλαστικό δοχείο. Για να το δούμε λοιπόν εδώ πέρα. Να λοιπόν το πλαστικό δοχείο. Να λοιπόν το πλαστικό δοχείο. Ρίχνετε τη ζάχαρη εδώ πέρα μέσα. Και το, έχετε το χάρτινο δοχείο εδώ πέρα. Τη ρίχνετε τη ζάχαρη λοιπόν μέσα στο πλαστικό δοχείο. Και θέλετε να βάλετε το καπάκι. Αλλά σας έχει μείνει λίγη ζάχαρη εδώ πέρα, δηλαδή δεν χώρεσε να πέσει όλη μέσα στο πλαστικό δοχείο. Ωραία. Και μένει λίγη ακόμα εκεί πέρα. Και εσείς λέτε, ρε παιδί μου, τώρα να την αφήσω αυτή έξω, να μην την κάνω κάτι σε αυτήν εδώ, να τη συμπυκνώσω δηλαδή, ώστε να μπορέσω να βάλω και την υπόλοιπη. Ο συνάδελφός σας λοιπόν είπε προηγουμένως ότι να τη συμπυκνώσουμε, λέει, με πίεση. Δηλαδή ένας τρόπος θα ήταν να βάλετε το χέρι σας εδώ πάνω και να πιέσετε το δοχείο αυτό, ώστε να καθίσει αυτή η ζάχαρη, για να μπορέσετε να βάλετε και το υπόλοιπο. Εγώ όμως σας λέω, εσείς τώρα που δεν έχετε κάνει εδαφομηχανική, αυτόν τον τρόπο θα διαλέγατε για να συμπυκνώσετε τη ζάχαρη μέσα στο δοχείο, ή θα κάνατε κάτι άλλο καλύτερο για να τη συμπυκνώσετε, ώστε να βάλετε την υπόλοιπη ζάχαρη μέσα? Τι θα κάνατε? Για, μπορεί να μας πει κάποιος. Λέει ένας συνάδελφός σας, με δόνηση, λέει ο πρώτος. Λέει ο δεύτερος, αν την κουνήσουμε λίγο. Προφανώς. Θα προτιμάγατε λοιπόν, χωρίς να ξέρετε εδαφομηχανική, αμέσως καταλάβατε ότι η ζάχαρη συμπυκνώνεται καλύτερα αν τη δονήσουμε, παρά αν της ασκήσουμε πίεση. Και με την πίεση θα μπορούσατε να τη συμπυκνώσετε. Αλλά είναι πιο εύκολο αν τη δονήσετε. Άρα λοιπόν μάθαμε αυτή τη στιγμή ότι ο καλύτερος τρόπος για να μετατρέψουμε τη χαλαρή δομή στην πυκνή δομή, που είπαμε την πυκνή δομή τη θέλουμε γιατί έχει καλύτερα μηχανικά χαρακτηριστικά. Άμα θέλετε να θεμελιώσετε ένα κτίριο και είναι χαλαρή άμμος από κάτω, πρέπει να τη συμπυκνώσετε. Δεν θα την αφήσετε χαλαρή. Πώς θα τη συμπυκνώσουμε λοιπόν? Με δόνηση, όπως τη ζάχαρη. Έτσι, με δόνηση. Γι' αυτό αν έχετε δει, όταν στους δρόμους έχουν το επίχωμα και πάνε και το συμπυκνώνουν, αν δείτε έχουν έναν οδοστρωτήρα ο οποίος είναι δονητικός, ο οποίος τρέμει. Θα το έχετε δει οπωσδήποτε. Έτσι. Με αυτή τη δόνηση λοιπόν συμπυκνώνουμε τα κοκκόδη υλικά. Δηλαδή τα κοκκόδη υλικά που έχουν μια συγκεκριμένη κοκκομετρική διαβάθμιση αποκτούν μεγάλη σχετική πυκνότητα από χαλαρή μέχρι τα κάνουμε πυκνή με δόνηση. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να συμπυκνώσουμε τα χοντρόκοκα υλικά είναι με δόνηση. Γι' αυτό και βλέπετε τους οδοστρωτήρες, οι οποίοι συμπυκνώνουν τα αμοχάλικα, αυτά που είναι στους δρόμους, με δόνηση. Ωραία. Με δόνηση. Όπως τη ζάχαρη. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια, δεν θα δώσω πολύ έμφαση, ορίζουμε τη λεγόμενη σχετική πυκνότητα. Δηλαδή, έλεγα προηγουμένως ότι αυτή εδώ η αριστερή κατάσταση έχει μία πυκνότητα η οποία είναι μικρή πυκνότητα. Γιατί έχει πολλά κενά. Δηλαδή, αν πάρετε ένα κυβικό μέτρο από αυτό εδώ το χώμα, θα ζυγίζει, ας πούμε, 17 κιλονιούτων. Ενώ άμα πάρετε ένα κυβικό μέτρο από αυτό το δεξιό το χώμα, αυτό θα ζυγίζει 19 κιλονιούτων. Η πυκνότητά του είναι μεγαλύτερη αυτού νου. Εμείς θέλουμε λοιπόν το 17 να το κάνουμε 19, να το συμπυκνώσουμε. Έτσι. Όπως και τη ζάχαρη. Όταν χωρέσατε τη ζάχαρη στον ίδιο όγκο περισσότερη ζάχαρη, της αυξήσατε την πυκνότητα. Δηλαδή το βάρος για συγκεκριμένο όγκο έγινε μεγαλύτερο, έτσι, γι' αυτό χωρέσατε και την πρόσθετη ζάχαρη ακόμα. Αυξήσατε το βάρος σε συγκεκριμένο όγκο, άρα την πυκνότητα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη πυκνότητα και ορίζουμε για αυτή τη λεγόμενη σχετική πυκνότητα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αν είναι 17, 18 ή 19, αλλά μας ενδιαφέρει πόσο είναι σε σχέση με το μέγιστο. Δηλαδή, αν σας πάρει τηλέφωνο κάποιος και σας πει ότι ξέρεις κάτι, κάτω από το έδαφος που θέλω να φτιάξω μια πολυκατοικία, είναι μια άμμος η οποία έχει πυκνότητα 17. Εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε αν αυτή είναι χαλαρή ή πυκνή. Για να το καταλάβετε θα πρέπει να κάνετε το εξής. Να του πείτε, πάρε ένα δείγμα από την άμμο και φτιάξε μια πολύ χαλαρή δομή. Πώς θα φτιάχναμε, ας πούμε, μια πολύ χαλαρή δομή? Μια πολύ χαλαρή δομή θα φτιάχναμε όπως ρίχνουμε τη ζάχαρη μέσα στο δοχείο. Δηλαδή αυτό που θα έκανα εγώ είναι θα έπαιρνα ένα δείγμα από αυτή την άμμο και θα το έριχνα μέσα σε ένα δοχείο γυάλινο όπως ρίχνουμε τη ζάχαρη, αλλά πολύ χαλαρά, δηλαδή χωρίς να το συμπυκνώνω, χωρίς να το κουνάω. Πολύ χαλαρά. Θα γέμιζε αυτό το δοχείο
θα το ζύγιζα αυτό το δοχείο, θα υπολόγιζα και τον όγκο του, θα διαιρούσα το βάρος δια του όγκου και θα βρίσκα μια πυκνότητα. Θα βρίσκα, ας πούμε, 16 πυκνότητα, 16 κιλονιούτων ανά κυβικό μέτρο. Θυμηθείτε τις μονάδες που σας είπα στο προηγούμενο μάθημα. Η πυκνότητα, όχι η πυκνότητα, το ειδικό βάρος μετριέται σε κιλονιούτων ανά κυβικό μέτρο. Η πυκνότητα μετριέται σε μεγαγράμμα ανά κυβικό μέτρο, σε τόνους ανά κυβικό μέτρο. Άρα δηλαδή αυτό το 16 που βρήκα, τα 16 κιλονιούτων ανά κυβικό μέτρο, είναι το ειδικό βάρος. Το ξαναγράφω λοιπόν εδώ, έτσι. Αυτό εδώ λοιπόν έχει ένα ειδικό βάρος 16 κιλονιούτων ανά κυβικό μέτρο. Έχει πυκνότητα 1,6 μεγαγράμμ ανά κυβικό μέτρο. Ωραία. Αυτή είναι η χαλαρή κατάσταση της άμμου. Μετά θα έπαιρνα και θα την κούναγα αυτή την άμμο, θα τη δονούσα και θα ρίχνα κι άλλη μέσα και μετά θα την ξαναζύγιζα. Οπότε θα έπαιρνα τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα. Και ας πούμε ότι η μέγιστη δυνατή πυκνότητα ήταν 19 κιλονιούτων ανά κυβικό μέτρο. Τώρα πλέον μόλις έχω αυτό το 16 και αυτό το 19, όταν ο άλλος μου πει ότι στο επιτόπου η άμμος η οποία υπάρχει επιτόπου έχει γάμα 17 κιλονιούτων ανά κυβικό μέτρο, καταλαβαίνω ότι είναι κάπου μεταξύ του 16 και του 19, προφανώς θα είναι μεταξύ του 16 και του 19, δεν μπορεί να είναι εκτός, γιατί έφτιαξα την πιο χαλαρή δομή στην αρχή και βρήκα 16 και μετά έφτιαξα την πιο πυκνή δομή, το συμπύκνωσα εδώ πάρα πολύ καλά, το κούναγα συνέχεια και έφτασα στο 19. Άρα η φυσική κατάσταση της άμμου θα πρέπει να είναι κάπου μεταξύ του 16 και του 19. Αν είναι 17, είναι πιο κοντά στο 16. Αν μου έλεγε ότι είναι 18,5, θα του έλεγα αυτή είναι καλύτερη. Καταλάβατε. Αν μου έλεγε ότι είναι 19, θα του έλεγα ότι αυτή είναι τέλεια. Καταλάβατε. Αν μου έλεγε 17, θα του έλεγα κοίταξε, εντάξει, δεν είναι και 16, που είναι το χαλαρότερο, αλλά δεν είσαι και κοντά στο 19. Λοιπόν, συμπύκνωσέ την να γίνει 19, θα του έλεγα εγώ. Θα του έλεγα λοιπόν, συμπύκνωσέ την, βάλε ένα δοστρωτήρα να τη συμπυκνώσει, μέτρησε την πυκνότητά τη και ξαναπάρε με τηλέφωνο. Δεν θα του έλεγα 19. Θα του έλεγα ξαναπάρε με τηλέφωνο και πες μου πόσο θα βρει. Και θα εννοούσα ότι αν μου πει μετά στο τηλέφωνο 19, θα του έλεγα εντάξει, τώρα είναι μια χαρά. Καταλάβατε πώς δουλεύει το θέμα. Έτσι δουλεύουν οι γεωτεχνικοί, ας πούμε. Εντάξει, εμείς ξέρουμε δηλαδή το 16 και το 19 και τον ρωτάμε ποια είναι η ενδιάμεση κατάσταση. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα λέει, η πολύ χαλαρή διάταξη έχει μια πυκνότητα ρ με δείκτη M μικρό. Αυτό είναι το 1,6. Το λέω 1,6 επειδή είναι πυκνότητα, έτσι, μεγαγράμμ, ρο είναι πυκνότητα. 1,6 η χαλαρή πυκνότητα. Μετά είπαμε στην πολύ πυκνή διάταξη θα έχει 1,9 εδώ πέρα. Και το επιτόπου είναι το 1,6. Οπότε άμα θέλω να βρω εγώ τη σχετική πυκνότητα, φτιάχνω αυτόν εδώ το λόγο. Δηλαδή 1,9 επί 1,7 μείον 1,6 δια 1,7 επί 1,9 μείον 1,6. Και αυτό το πράγμα μου δίνει μια τιμή η οποία είναι μεταξύ 0 και 1, μεταξύ 0 και 100%. Έχω εδώ λοιπόν το παραδείγμα, βλέπετε εδώ είναι 1,7, 2,1 το μέγιστο, το επιτόπου είναι 1,9 και η σχετική πυκνότητα βγαίνει 55%. 55% σημαίνει ότι είμαι κάπου ανάμεσα. Ωραία. Αλλά αν βρω λοιπόν εγώ 55% θα του πω δεν είναι επαρκή συμπύκνωση, συμπύκνωσε το κι άλλο. Βάλω τους να περάσει ξανά ο δοστρωτήρας θα πω. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα χοντρόκοκα εδάφη. Αν έχετε κάποια απορία σε αυτά τα θέματα, παρακαλώ ρωτήστε με γιατί θα μπω τώρα στα λεπτόκοκα εδάφη, που είναι και πιο ενδιαφέροντα. Τα λεπτόκοκα εδάφη λοιπόν, είναι λεπτόκοκα εδάφη λέμε της υλής και της αργύλους, κυρίως της αργύλους. Έτσι, η υλή είναι κάτι ανάμεσα, δηλαδή έχει χαρακτηριστικά και χοντροκόκων εδαφών. Δηλαδή σε μια υλή μπορεί κανένας να πει να βρω τη σχετική πυκνότητα, θέλω την κοκομετρική διαβάθμιση, αυτά που λέγαμε. Έτσι, και θυμηθείτε παρακαλώ αυτό που έλεγα εδώ πέρα, ότι στα χοντρόκοκα εδάφη τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η κοκομετρική διαβάθμιση, η κοκομετρική καμπύλη δηλαδή. Αν είναι όρθια, αν είναι κεκλειμένη όπως έλεγα προηγουμένως. Και η σχετική πυκνότητα, το πόσο συμπυκνωμένη είναι. Αν ξέρω αυτά τα δύο, τότε τα ξέρω όλα. Ωραία. Δηλαδή αν έχω ένα υλικό,
και μου πούνε ότι ξέρεις κάτι, έχω ένα υλικό το οποίο είναι καλά διαβαθμισμένο. Δηλαδή έχει έναν συντελεστή ομοιομορφίας 10. Είναι σχεδόν οριζόντια η καμπύλη του δηλαδή. Και έχει και μια σχετική πυκνότητα 90%. Του λέω εντάξει, τέλεια, προχώρα. Εντάξει. Αν μου πει ότι είναι σχετικά ομοιόμορφο, δηλαδή έχει συντελεστή ομοιομορφίας 2 και σχετική πυκνότητα 40%, θα του πω εντάξει, δεν είναι και πολύ καλό, προσπάθησε να του συμπυκνώσει. Εντάξει. Αυτά λοιπόν στα χοντρόκοκα εδάφη. Πάμε τώρα στα λεπτόκοκα εδάφη. Τα λεπτόκοκα εδάφη και κυρίως οι άργυλοι. Είπαμε η λύση είναι κάπου ανάμεσα. Πάμε στις αργύλους κατευθείαν που είναι τα κανονικά λεπτόκοκα εδάφη, έτσι τα τυπικά. Λοιπόν, τα λεπτόκοκα εδάφη πώς προέρχονται. Τα λεπτόκοκα εδάφη είχαμε πει και στο πρώτο μάθημα ότι προέρχονται από τη χημική αποσάθρωση των βράχων. Όταν λέμε χημική αποσάθρωση σημαίνει ότι αλλάζει και η χημεία του υλικού. Δηλαδή αλλάζει το υλικό αυτό, γίνεται, οξυδώνεται, ανάγεται, έτσι, γίνονται χημικές διεργασίες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διάφορα ορυκτά, τα οποία τα λέμε αργυλικά ορυκτά. Άργυλος δηλαδή. Αυτά που λέμε αργυλικά ορυκτά. Ένα από τα σημαντικότερα αργυλικά ορυκτά, που είναι από τα πιο διαδεδομένα υλικά στη φύση, είναι το πυρίτιο, θα ξέρετε. Αν σας ρωτήσει κάποιος ποιο είναι το πιο διαδεδομένο υλικό στη φύση, στη γη, είναι το πυρίτιο. Το πυρίτιο. Σίλικα που το λένε. Έτσι. Σίλικα, το πυρίτιο. Συμβολίζεται με SI. Το πυρίτιο λοιπόν είναι το πιο διαδεδομένο υλικό στη φύση. Πρακτικώς όλα τα εδάφη και οι βράχοι έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε πυρίτιο. Ωραία. Το πυρίτιο λοιπόν αυτό δημιουργεί οξίδια του πυρίτιου και συγκεκριμένα επειδή είναι τετρασθενές το πυρίτιο, συνδέεται με το οξυγόνο, με 4 οξυγόνα και δημιουργεί αυτά εδώ πέρα τα λεγόμενα τετράεδρα. Το μαύρο εδώ που βλέπετε είναι το πυρίτιο και τα άσπρα είναι τα 4 οξυγόνα. Δηλαδή το κάθε πυρίτιο συνδέεται με 4 οξυγόνα, αλλά επειδή το οξυγόνο είναι δυσθενές, το οξυγόνο συνδέεται και με ένα άλλο πυρίτιο. Δηλαδή βλέπετε πως γίνεται αυτό εδώ πέρα το οξυγόνο, συνδέεται και με αυτό το πυρίτιο και με εκείνο το πυρίτιο. Γιατί το οξυγόνο είναι δυσθενές, έχει 2 γραμμές δηλαδή, ενώ το πυρίτιο είναι τετρασθενές, έχει 4 γραμμές. Εδώ από πάνω υπάρχει και άλλη γραμμή, έτσι, δηλαδή δεν την έχω ζωγραφίσει. Από πάνω λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει και άλλη γραμμή που υπάρχει άλλο πυρίτιο. Δηλαδή υπάρχει πυρίτιο το οποίο συνδέεται με αυτό το οξυγόνο. Και έτσι λοιπόν το πυρίτιο δημιουργεί κρυστάλλους. Θα έχετε δει κρυστάλλους πυρίτιου. Έτσι, οι κρύσταλλοι του πυρίτιου είναι σαν το κρύσταλλο. Είναι ογκώδη υλικά, σχετικά διαφανή, τα οποία είναι οι κρύσταλλοι του πυρίτιου. Τώρα λοιπόν, όταν έχετε το πυρίτιο, δημιουργεί αυτό το σχηματισμό λοιπόν, τον οποίο το λέμε φύλλο πυρίτιου. Υπάρχει κι άλλο παραπάνω, έτσι, αυτό το πράγμα το λέμε φύλλο πυρίτιου, επειδή έχουμε τα πυρίτια στη σειρά και τα οξυγόνα συνδεδεμένα έτσι. Βέβαια υπάρχει κι άλλο φύλλο πυρίτιου από κάτω και άλλο φύλλο πυρίτιου από πάνω. Εντάξει. Το φύλλο του πυρίτιου λοιπόν είναι η βασική δομή για τα αργυλικά ορυκτά. Έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα πώς φαίνεται το πυρίτιο. Το μαύρο στη μέση είναι το πυρίτιο, τα άσπρα είναι τα οξυγόνα και το πώς συνδέονται. Το λέμε μάλιστα και τετράεδρο του πυρίτιου, γιατί το πυρίτιο είναι στη μέση και γύρω-γύρω είναι τα 4 οξυγόνα. Και μετά είναι και άλλο πυρίτιο από εδώ με τα 4 οξυγόνα που είπαμε ότι συνδέονται 2-2 κλπ. Ωραία. Αν έχετε απορίες με ρωτάτε. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Όταν έχω λοιπόν το πυρίτιο στη μέση, εκτός από το πυρίτιο υπάρχουν και άλλα ορυκτά όπως είναι το αργύλιο, το αλουμίνιο δηλαδή. Το αργύλιο. Και αυτό είναι αρκετά διαδεδομένο στη φύση. Και το μαγνήσιο. Δηλαδή τα πιο διαδεδομένα ορυκτά στη φύση είναι το πυρίτιο, το αργύλιο, μετά είναι το μαγνήσιο και οξυγόνα, υδρογόνα κλπ. Έτσι προφανώς υπάρχουν και τέτοια. Λοιπόν, τώρα το αντίστοιχο του αργυλίου, η σύνδεση του αργυλίου, είναι αυτό εδώ πέρα το σχήμα, το οποίο λέγεται φύλλο γυψίτη. Τώρα δεν χρειάζεται να μπείτε σε πολλές λεπτομέρειες. Πάντως όλα αυτά τα ορυκτά, τα αργυλικά ορυκτά, δηλαδή και το πυρίτιο και το αργύλιο και το μαγνήσιο, δημιουργούν αυτά που τα λέμε φύλλα. Φύλλα σημαίνει μια τέτοια δομή η οποία εκτείνεται στην οριζόντια διεύθυνση. Έτσι.
Και τώρα αυτά μετά έρχονται και συνδέονται, δηλαδή αυτό εδώ πέρα το κάτω που βλέπετε είναι ένα πυρίτιο, ένα φύλλο πυρίτιου, αυτό το τραπεζοειδές. Το είχα ζωγραφίσει εδώ. Να το, αυτό το τραπεζοειδές σχήμα είναι το φύλλο του πυρίτιου. Ενώ αυτά το G και το B είναι ο γυψίτης και ο βρουσίτης, έτσι, αργύλιο και μαγνήσιο. Άμα λοιπόν πάρουμε ένα φύλλο γυψίτη και ένα φύλλο πυρίτιου, δημιουργείται ένα ορυκτό που το λέμε καολίνη. Άμα πάρουμε ένα φύλλο βρουσίτη και ένα φύλλο πυρητίου, δημιουργείται ένα ορυκτό το οποίο το λέμε σερπεντινίτη. Πυροφυλίτη, τάλκη, έτσι. Άρα έχουμε λοιπόν διάφορα τέτοια φύλλα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Πώς συνδέονται? Συνδέονται με δεσμούς υδρογόνου, συνδέονται με δεσμούς νερού κλπ. Τώρα δεν έχει νόημα να μπούμε στη χημεία πολύ, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό είναι το εξής, ότι όλα αυτά τα ορυκτά που είναι άργυλοι έχουν πολύ μεγάλο μήκος σε σχέση με το πάχος τους. Αν θυμάστε στα χοντρόκοκα εδάφη, λέγαμε ότι το μήκος σε σχέση με το πάχος είναι από 1 έως 3-4. Δηλαδή περίπου σφαιρικά. Δηλαδή το μήκος είναι, ας πούμε, μέχρι τριπλάσιο του ύψους. Εδώ τώρα το μήκος ως προς το πάχος, σε αυτά τα αργυλικά ορυκτά, είναι από 3 μέχρι 10 στον καολινίτη, από 10 μέχρι 100 στον ηλίτη, και από 100 μέχρι 1000 στον Μοντμοριλονίτη. 1000 σημαίνει ότι αν έχει πάχος 1 χιλιοστό, έχει μήκος 1 μέτρο. Έτσι, δηλαδή αυτό το φύλλο του Μοντμοριλονίτη έχει διαστάσεις 1 χιλιοστό πάχος και 1 μέτρο μήκος. Προφανώς δεν έχει 1 μέτρο μήκος, σκεφτείτε το σε μικρή κλίμακα, δηλαδή έχει 1 χιλιοστό του χιλιοστού πάχος και 1 χιλιοστό μήκος. Με λόγο 1000. Είναι δηλαδή πάρα πολύ λεπτό σε σχέση με τις διαστάσεις του. Είναι σαν ένα φύλλο χαρτί. Το πιο καλό παράδειγμα για να καταλάβετε τα αργυλικά χωρικτά είναι τα φύλλα του χαρτιού. Σαν να έχετε δηλαδή πολλά φύλλα χαρτιού. Το φύλλο του χαρτιού έχει πολύ μεγάλο μήκος σε σχέση με το πάχος του. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα φύλλα του χαρτιού συνδέονται μεταξύ τους με ηλεκτρικές δυνάμεις. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των αργυλικών ορυκτών. Στην άργυλο, δηλαδή στα αργυλικά ορυκτά, η σύνδεση μεταξύ των αργυλικών φύλων γίνεται με ηλεκτρικές δυνάμεις, οι οποίες είναι είτε δεσμοί υδρογόνου, είτε ιόντα καλίου ή νατρίου ή ασβεστίου, ιόντα δηλαδή, κατιόντα, είτε μόρια νερού. Γιατί τα μόρια του νερού ξέρετε ότι είναι δίπολα και έχουν αλλού το θετικό φορτίο και αλλού το αρνητικό φορτίο. Όταν λέω μήκος, πια από τις δύο πλευρές. Και τις δύο πλευρές, παιδιά. Και το μήκος και το πλάτος. Προφανώς το φύλλο έχει και μήκος και πλάτος. Μεγάλο μήκος, μεγάλο πλάτος και μικρό πάχος. Εντάξει, γι' αυτό όταν έλεγα μήκος εννοώ και το πλάτος. Σαν το φύλλο χαρτιού. Δηλαδή το μήκος και το πλάτος είναι μεγάλα και το πάχος τους είναι πάρα πολύ μικρό. Όπως τα φύλλα του χαρτιού. Έτσι είναι τα αργυλικά ορυκτά. Εδώ στον πίνακα βέβαια βλέπετε τη μία διάσταση μόνο, έτσι. Ωραία. Εννοούσα, παίρνουμε και τις δυο πλευρές, και την πάνω πλευρά και την κάτω πλευρά. Τι εννοείς την... τι σημαίνει παίρνει, ξαναπέστω. Εννοείται ότι αυτό το λέτε για να υπολογίσουμε την ειδική επιφάνεια. Ναι, την ειδική επιφάνεια. Ειδική επιφάνεια. Ειδική επιφάνεια σημαίνει, για όσους δεν το ξέρουν, θα το πούμε παρακάτω, είναι το εμβαδόν δια του όγκου. Το εμβαδόν της επιφάνειας δια του όγκου. Σε ένα φύλλο χαρτί, ας πούμε, το εμβαδόν της επιφάνειας και την πάνω και την κάτω επιφάνεια, ναι. Και την παράπλευρη. Καλά, η παράπλευρη είναι αστεία στο φύλλο του χαρτιού, έτσι. Στο φύλλο του χαρτιού, ας πούμε, που βλέπετε εδώ πέρα στο μπροστά, η παράπλευρη επιφάνεια είναι αστεία. Η μεγάλη επιφάνεια είναι η πάνω επιφάνεια και η κάτω επιφάνεια. Άρα θα πάρετε την επιφάνεια του φύλλου του χαρτιού, όλη την επιφάνεια, παντού. Και θα τη διαιρέσετε με τον όγκο του. Αυτό δίνει ένα πολύ μεγάλο νούμερο στο φύλλο του χαρτιού, έτσι. Ενώ άμα πάρετε σε μια σφαίρα την επιφάνεια και τη διαιρέσετε με τον όγκο, είναι πολύ μικρό. Αυτό λέγεται ειδική επιφάνεια, που είπε ο συνάδελφός σας. Η ειδική επιφάνεια λοιπόν στα αργυλικά ορυκτά είναι μεγάλη. Γιατί έχουν πολύ μεγάλη επιφάνεια και την πάνω και την κάτω, έτσι, σε σχέση με τον όγκο τους. Ωραία. Άρα ποιο είναι το χαρακτηριστικό των αργυλικών ορυκτών? Είναι η μεγάλη ειδική επιφάνεια, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη επιφάνεια. Και επειδή έχουν πολύ μεγάλη επιφάνεια,
τα ηλεκτρικά φορτία αρχίζουν και παίζουν ρόλο, όπως θα δείτε τώρα παρακάτω. Να λοιπόν μια μορφή. Αυτό είναι μια φωτογραφία στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ενός καολίνη, βλέπετε τα πλακίδια αυτά, και ενός μοντμοριλονίτη κάτω. Βλέπετε, η μορφή είναι πλακοειδής. Εντάξει, δεν είναι επίπεδα, μπορεί να είναι και καμπύλα, αλλά γενικώς είναι αυτά τα αργυλικά ορυκτά που έχουν μεγάλο μήκος σε σχέση με την άλλη τους διάσταση. Βλέπετε πώς είναι τα φύλλα που και ακουμπάνε το ένα με το άλλο. Τώρα στην επιφάνεια αυτών των φύλων, να εδώ πέρα λέμε για αυτά που είπα προηγουμένως, ότι οι κόκκοι των αργυλικών πλακιδίων είναι πλακοειδείς, πλάκες. Έτσι. Και έχουν μεγάλη ειδική επιφάνεια. Είναι η επιφάνεια δια του βάρους τους ή του όγκου. Έτσι, πολύ μεγάλη. Στην άργυλο, ας πούμε, είναι 1000 φορές παραπάνω από ότι είναι στην άμμο. Εντάξει. Άρα η ειδική επιφάνεια είναι πολύ μεγάλη. Τώρα στην ειδική επιφάνεια επάνω, λόγω της πολύ μεγάλης ειδικής επιφάνειας, αναπτύσσονται ηλεκτρικά φορτία. Όλες οι επιφάνειες έχουν ηλεκτρικά φορτία. Ας πούμε, το φύλλο χαρτί έχει ηλεκτρικά φορτία. Έχει ηλεκτρικά φορτία. Και το καταλαβαίνετε, ξέρετε πότε. Έχετε προσέξει όταν βάλετε τα φύλλα του χαρτιού το ένα σε σχέση με το άλλο που κολλάνε μεταξύ τους. Έχετε δοκιμάσει, ας πούμε, από το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, από τον εκτυπωτή, όταν βγάζει τα φύλλα, είδατε που κολλάνε μεταξύ τους τα φύλλα. Γιατί κολλάνε μεταξύ τους? Διότι στην επιφάνειά τους έχουν ηλεκτρικά φορτία. Ηλεκτρικές δυνάμεις είναι αυτές που κάνουν τα φύλλα του χαρτιού να κολλάνε. Σε όλες τις επιφάνειες υπάρχουν ηλεκτρικά φορτία, σε όλες. Απλώς στη σφαίρα, στον κόκκο της άμμου, επειδή έχει μικρή επιφάνεια σε σχέση με το βάρος του, τα ηλεκτρικά φορτία είναι λίγα σε σχέση με το βάρος. Και έτσι επικρατεί το βάρος. Ενώ στο φύλλο του χαρτιού, το βάρος του είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με την επιφάνεια και έτσι επικρατούν τα ηλεκτρικά φορτία και γι' αυτό τα φύλλα του χαρτιού κολλάνε μεταξύ τους. Ενώ, ας πούμε, αν είχατε πέτρες, οι πέτρες δεν κολλάνε μεταξύ τους. Καταλάβατε, γιατί το βάρος τους είναι πολύ μεγαλύτερο από τα ηλεκτρικά φορτία που αναπτύσσονται. Είναι σαφές. Αν δεν καταλαβαίνετε, γράψτε μου ή πέστε μου να το εξηγήσω παραπάνω. Άρα, λοιπόν, το μυστικό των αργυλικών πλακιδίων είναι ότι επειδή είναι σαν φύλλα, τα ηλεκτρικά φορτία τα οποία αναπτύσσονται στις επιφάνειές τους είναι πάρα πολύ σημαντικά σε σχέση με το βάρος τους. Και έτσι η αλληλεπίδραση μεταξύ των αργυλικών πλακιδίων, εδώ βλέπετε ας πούμε δύο αργυλικά πλακίδια εξειδανικευμένα. Έτσι και βλέπετε τα αρνητικά φορτία που είναι στην επιφάνεια και τα θετικά που είναι στην άκρη. Τώρα, το κάθε αργυλικό πλακίδιο είναι ουδέτερο. Άρα δηλαδή τα θετικά του και τα αρνητικά του φορτία εξισορροπούνται. Αλλά απλώς αυτό που γίνεται είναι ότι στην παράπλευρη επιφάνεια έχει αρνητικά φορτία, ενώ στις αιχμές έχει θετικά φορτία. Δηλαδή είναι σαν να λέμε στο φύλλο του χαρτιού, στη μεγάλη επιφάνεια έχουμε αρνητικά φορτία και στην περίμετρο, στη λεπτή επιφάνεια έχουμε θετικά φορτία. Έτσι, είναι σαφές. Τα θετικά και τα αρνητικά είναι ίσα μεταξύ τους και έτσι το φύλλο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Αλλά τι γίνεται, όταν πάει και κολλήσει το ένα φύλλο σε σχέση με το άλλο, κολλάνε τα θετικά με τα αρνητικά και γι' αυτό κολλάνε μεταξύ τους. Έτσι. Ωραία. Έτσι γίνεται και στα αργυλικά πλακίδια. Τα αργυλικά πλακίδια λοιπόν έχουν ηλεκτρικά φορτία και έτσι πάνε και κολλάνε η μία πλευρά αυτή εδώ πέρα που έχει θετικό φορτίο πάει και κολλάει στην αυτή την πλευρά που έχει αρνητικό φορτίο και κολλάνε μεταξύ τους και έτσι αυτό είναι μία άργυλος η οποία έχει δεσμούς μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων των πλακιδίων. Έτσι. Τώρα τι λέτε, ποια είναι πιο ισχυρά, τα φορτία βαρύτητας, το βάρος δηλαδή ή τα ηλεκτρικά φορτία? Ποιος ξέρει να μας πει και πόσες φορές ισχυρότερο είναι το ένα από τα δύο. Έχετε υπόψη σας για τις δυνάμεις της φύσης. Τι δυνάμεις υπάρχουν στη φύση και ποιες είναι οι πιο δυνατές και ποιες είναι οι πιο ασθενείς. Ξέρει κανένας? Όποιος ξέρει έχει ένα βαθμό παραπάνω στο τελικό διαγώνισμα. Να μου πείτε λοιπόν ποιες είναι οι δυνάμεις που υπάρχουν στη φύση και κατάταξη κατά σειρά μεγέθους. Δηλαδή ποιες είναι οι πιο ισχυρές και ποιες είναι οι πιο ασθενείς. Ποιος το ξέρει? Ένα βαθμό στο τελικό διαγώνισμα. Δεν το ξέρετε? Λοιπόν, οι δυνάμεις στη φύση λέει κάποιος ηλεκτρομαγνητικές. Κοιτάξτε, όχι, οι ηλεκτρομαγνητικές είναι παιδεία. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις, ναι εντάξει, και οι μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές. Εντάξει, αυτό είναι μία κατηγορία. Η φύση έχει 4 ειδών δυνάμεις. Υπάρχει
η πυρηνική έλξη, η οποία είναι δύο δυνάμεις, είναι η λεγόμενη ισχυρή πυρηνική και η ασθενής πυρηνική. Υπάρχουν λοιπόν οι ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις και οι ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις. Αυτές είναι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται στους πυρήνες των σωμάτων. Εντάξει, εμάς δεν πολύ μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τους φυσικούς. Έτσι. Άρα οι δύο πιο μεγάλες δυνάμεις είναι η ισχυρή πυρηνική έλξη και η ασθενής πυρηνική έλξη. Αυτές είναι οι δύο πιο ισχυρές. Αλλά δρούν μόνο σε πολύ μικρές αποστάσεις, άρα στους πυρήνες μόνο. Εμείς δηλαδή στη φύση δεν το βλέπουμε, παρά μόνο να κάνουμε πυρηνική φυσική. Ωραία. Οι δύο υπόλοιπες δυνάμεις είναι αυτές τις οποίες βλέπουμε στη φύση, που τις βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι, εκτός από τις πυρηνικές δυνάμεις. Η μία είναι η ηλεκτρομαγνητική, τα ηλεκτρικά φορτία δηλαδή, η ηλεκτρική έλξη, αυτή, η δυνάμεις Coulomb που λέμε. Και η άλλη είναι η βαρύτητα. Άρα οι δύο δυνάμεις που βλέπουμε εμείς είναι οι ηλεκτρικές δυνάμεις και οι βαρυτικές δυνάμεις. Η βαρύτητα και τα ηλεκτρικά, η έλξη των ηλεκτρικών φορτίων. Η έλξη των ηλεκτρικών φορτίων είναι 1.000.000 φορές ισχυρότερη από τη βαρύτητα. Η βαρύτητα είναι η πιο ασθενής από όλες τις δράσεις που υπάρχουν. Έτσι, τα ηλεκτρικά φορτία είναι απείρως μεγαλύτερα. Και γι' αυτό τα πλακίδια της αργύλου που συνδέονται με ηλεκτρικά φορτία συνδέονται με πολύ πιο ισχυρές δυνάμεις από ό,τι με τη βαρύτητα. Γι' αυτό και μία ξερή άργυλος, όπως λέω εδώ πέρα, έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή από ό,τι έχει μία άμμος. Στην άμμο οι κόκκοι της ακουμπάνε με βαρύτητα, που είναι ασθενής δύναμη, πολύ ασθενής δύναμη. Γι' αυτό και δεν έχει και συνοχή, δηλαδή μπορείτε να βλέπετε τους κόκκους, διαλύονται οι κόκκοι. Είναι εύκολο, το σηκώσετε τον κόκκο ας πούμε, απλώς πρέπει να υπερνικήσετε τη βαρύτητα. Ενώ σε μία άργυλο η οποία είναι ξερή, η σύνδεση μεταξύ των κόκκων είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και ξέρετε που το καταλαβαίνετε αυτό? Το καταλαβαίνετε στα τούβλα. Τι είναι το τούβλο? Ξέρει κανένας τι είναι το τούβλο? Είναι μία άργυλος, το τούβλο είναι μία άργυλος, την οποία την έχουμε ξεράνει σε φούρνους, σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Δηλαδή παίρνουν την άργυλο, κανονική άργυλος. Αν δείτε ας πούμε τα πύληνα, το τούβλο, τα κεραμίδια. Έτσι. Τα κεραμίδια φτιάχνανε εδώ στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι, γιατί στο Μαρούσι έχει άργυλο, υπάρχουν αργυλορυχεία. Εκεί πίσω από το Υγεία, αν δείτε που είναι η σχολή της αστυνομίας κλπ, εκεί πέρα μέσα ήταν αργυλορυχεία. Και πιο πάνω προς το Μαρούσι. Έχει αργυλορυχεία, βγάζαν άργυλο. Την οποία αυτή η άργυλο την ψήνανε σε φούρνους και παρήγαγαν πύληνα δοχεία. Τι κάνουμε όταν ψήνουμε την άργυλο σε μεγάλη θερμοκρασία? Διώχνουμε το νερό. Όταν διώξουμε το νερό, φεύγει το νερό και ακουμπάνε τα πλακίδια της αργύλου το ένα με το άλλο με ηλεκτρικές δυνάμεις και έτσι γίνεται το τούβλο και το κεραμίδι κλπ. Αυτά έχουν πολύ μεγάλη αντοχή. Γιατί έχουν πολύ μεγάλη αντοχή? Γιατί είναι συγκολλημένα τα πλακίδια της αργύλου με τις ηλεκτρικές δυνάμεις. Τώρα τι γίνεται όταν υπάρχει νερό? Να δούμε τώρα τι κάνει το νερό. Θυμάστε που λέγαμε, σας είχα πει και στο προηγούμενο μάθημα, ότι η άργυλος άμα έχει πάρα πολύ νερό είναι μαλακή και βουλιάζουν τα φορτηγά μέσα που είχαμε συζητήσει κλπ. Ενώ αντίθετα, αν η άργυλος είναι ξερή, είναι σκληρή και αν την ψήσετε κιόλα στο φούρνο γίνεται τούβλο. Δηλαδή έχει τεράστια διαφορά. Η ίδια άργυλος είναι. Την ίδια άργυλο αυτή, αν την έχετε με πολύ νερό, βουλιάζουν τα φορτηγά μέσα και αν την ψήσετε φτιάχνετε τούβλα. Το ίδιο πράγμα. Τώρα με ρωτάει κάποιος για τους νόμους της κλασικής φυσικής κλπ. Εντάξει, το ξέρω το θέμα, αλλά δεν έχει νόημα να μπούμε τώρα. Εντάξει, θα ψάξεις στο Google να το βρεις τώρα. Έτσι. Για τις ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις και τους νόμους της κλασικής φυσικής, βεβαίως. Οι ασθενείς και οι ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις βασίζονται στην κβαντική φυσική, στην κβαντική μηχανική. Δεν βασίζονται στην κλασική φυσική. Η κλασική φυσική δεν ισχύει για τους πυρήνες των σωμάτων. Έτσι δεν είναι? Και το πιο απλό παράδειγμα είναι αυτό που ξέρουμε, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι, ότι στους πυρήνες των ατόμων υπάρχουν ηλεκτρικά φορτία, θετικά φορτία, έτσι δεν είναι? Οι πυρήνες δεν έχουν πρωτόνια και νετρόνια και έχουν πολλά θετικά φορτία. Δεν έχετε διαρωτηθεί ποτέ σας, αφού έχει πολλά, πολλά θετικά φορτία, δεν ξέρουμε εμείς ότι τα θετικά φορτία αποθούνται μεταξύ τους? Πώς διατηρείται ο πυρήνας συμπαγής όταν έχουμε πολλά πυρηνικά φορτία της ίδιας θετικά όλα? Θα έπρεπε να διαλυθεί ο πυρήνας.
δεν διαλύεται ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι πυρηνικές δράσεις, που είναι της κβαντικής φυσικής, αλλά τόσο, αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε τώρα εμείς στα πεζά, στις λάσπες. Εμείς μιλάμε για λάσπες εδώ πέρα. Πεζά πράγματα. Λοιπόν, αν πάρουμε λοιπόν αυτό το αργυλικό πλακίδιο, να το βλέπετε αυτό το αργυλικό πλακίδιο, το οποίο έχει μεγάλο μήκος και μεγάλο πλάτος και μικρό πάχος. Και είπαμε ότι αυτό έχει αρνητικά φορτία στην παράπλευρη επιφάνεια και θετικά φορτία στην άκρη του. Έτσι, αυτό είναι ένα φύλλο χαρτί, ας πούμε. Σκεφτείτε το. Αλλά φύλλο χαρτί σε σμίκρινση. 1.000.000 φορές μικρότερο. Ωραία. Στα αρνητικά φορτία λοιπόν που υπάρχουν στην παράπλευρη επιφάνεια και στα θετικά φορτία που υπάρχουν εδώ στην άκρη, αν υπάρχει νερό στο περιβάλλον, δηλαδή αν αυτή η άργυλος βρίσκεται μέσα στο νερό ή έχει νερό, τότε τα δίπολα του νερού, ξέρετε, τα μόρια του νερού είναι μεν ουδέτερα, αλλά το θετικό φορτίο είναι από τη μια μεριά και το αρνητικό φορτίο είναι από την άλλη πλευρά, είναι όπως βλέπετε εδώ πέρα. Τότε τα θετικά φορτία του νερού πάνε και κολλάνε πάνω στα αρνητικά φορτία του αργυλικού πλακιδίου. Βλέπετε, όλα τα θετικά φορτία είναι προσανατολισμένα προς το πλακίδιο. Και εδώ, όλα τα θετικά φορτία από κάτω προς τα πάνω. Τώρα, βλέπετε εδώ πέρα και αυτά τα στρογγυλά. Τι είναι αυτά τα στρογγυλά? Είναι κάποια κατιόντα. Το νερό μέσα έχει, ας πούμε, και άλατα. Ξέρουμε εμείς ότι υπάρχουν άλατα νατρίου, άλατα μαγνησίου. Αυτά τα λέμε κατιόντα. Είναι τα άτομα μαγνησίου, αργυλίου, νατρίου, καλίου, τέτοια πράγματα. Όλα αυτά είναι θετικά φορτισμένα. Και αυτά τα θετικά φορτισμένα λοιπόν πάνε και κολλάνε και αυτά στην παράπλευρη επιφάνεια. Ωραία. Αυτά λοιπόν που κολλάνε στην παράπλευρη επιφάνεια κολλάνε με ηλεκτρικές δυνάμεις. Άρα είναι πολύ ισχυρά συγκολλημένα. Έτσι λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, αυτό που δημιουργείται είναι στο πλακίδιο αυτό της αργύλου, το φύλλο του χαρτιού που λέγαμε, έχει προσκολλημένα στη μία επιφάνεια και στην άλλη επιφάνεια μόρια νερού και κατιόντων, κυρίως νερού, τα οποία είναι ισχυρά προσκολλημένα πάνω σε αυτήν εδώ με ηλεκτρικές δυνάμεις. Και έτσι δηλαδή δημιουργείται ένα σάντουιτς, είναι σαν το χάμπουργκερ. Σαν το χάμπουργκερ που έχουμε το κρέας στη μέση, που είναι το φύλλο της αργύλου, και τα ψωμιά από τη μια μεριά και από την άλλη είναι τα μόρια του νερού τα οποία είναι ισχυρά προσκολλημένα. Αυτά λοιπόν είναι τόσο ισχυρά προσκολλημένα που κουνιούνται μαζί. Δηλαδή, άμα κουνηθεί το πλακίδιο της αργύλου, παίρνει μαζί του και αυτά τα μόρια του νερού. Τώρα, σε μια απόσταση πιο πέρα, υπάρχουν και άλλα μόρια νερού, τα οποία δεν είναι προσκολλημένα αυτά. Γιατί είναι σε μεγαλύτερη απόσταση. Ξέρετε, τα ηλεκτρικά φορτία είναι αντιστρόφως ανάλογα, η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογα των τετραγών της απόστασης, όπως και η βαρύτητα. Άρα λοιπόν, όσα μόρια είναι μακριά, αυτά δεν είναι προσκολλημένα. Άρα δηλαδή, άμα δείτε μία άργυλο, στην πραγματικότητα αυτή η άργυλος έχει πλακίδια αργυλικά, αυτά που λέγαμε ο γυψίτης, ο μπρουσίτης, του πυρητίου κλπ, όλα αυτά τα φύλλα, τα οποία έχουν προσκολλημένα στις δύο επιφάνειές τους νερό, το οποίο κουνιέται μαζί, έτσι, είναι ένα πράγμα δηλαδή. Οι δύο στρώσεις αυτές του νερού, οι προσκολλημένες, τις λέμε διπλή στρώση ή προσρωφημένο νερό. Αυτό εδώ πέρα το νερό από τη μια μεριά και από την άλλη λέγεται προσρωφημένο, έτσι, προσρωφημένο νερό ή διπλή στρώση. Διπλή στρώση επειδή είναι και από τις δύο πλευρές. Αυτό λοιπόν πάει μαζί, δηλαδή το πλακίδιο της αργύλου στην πραγματικότητα είναι όλο αυτό μαζί με το νερό του. Και βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο πλακίδιο της αργύλου, να τα εδώ πέρα, τα βλέπετε. Είναι, αυτό εδώ πέρα είναι το πλακίδιο της αργύλου, το οποίο έχει τη διπλή στρώση νερού από τη μια μεριά και από την άλλη, ένα άλλο πλακίδιο της αργύλου που έχει μια διπλή στρώση νερού από τη μια και από την άλλη, ένα άλλο κλπ. Αυτά λοιπόν τα πλακίδια της αργύλου, τα οποία έχουν νερό, δεν μπορούν να ακουμπήσουν το ένα με το άλλο όπως προηγουμένως, γιατί παρεμβάλλεται η στρώση του νερού. Δηλαδή το νερό δεν αφήνει τα πλακίδια της αργύλου να κολλήσουν μεταξύ τους. Τώρα, το νερό έχει μικρή αντοχή όπως ξέρετε. Δηλαδή η διάτμιση εδώ πέρα νερό με νερό είναι πάρα πολύ μικρή. Γι' αυτό το λόγο και όταν η άργυλος έχει νερό, έχει μικρή αντοχή, είναι μαλακή, ενώ όταν φύγει το νερό, κολλάνε τα πλακίδια της αργύλου. Βλέπετε, όταν φύγει το νερό, εδώ έχει φύγει αρκετό νερό, είναι πιο εύκολο να κολλήσει το ένα πλακίδιο της αργύλου με το άλλο και συνεπώς αυξάνει η αντοχή του. Και όταν φύγει και τελείως, εδώ πέρα, που σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά, εδώ είναι άργυλο, πλακίδιο αργύλου και πλακίδιο αργύλου, χωρίς νερό, τα οποία είναι τελείως κολλημένα. Δηλαδή αυτό είναι το τούβλο. Πολύ ισχυρή συγκόλληση. Έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι άργυλος με πολύ νερό,
στην οποία βουλιάζουν οι ερπίστριες κλπ. Κλπ. Καταλάβατε γιατί. Γιατί είπαμε, εδώ ακουμπάει στην πραγματικότητα νερό με νερό. Είναι σαν την υδρολίσθηση που έχουμε. Είδατε πώς γλιστράει. Έχετε προσέξει πάνω στην άργυλο, γλιστράμε. Γλιστράμε όπως γλιστράνε τα αυτοκίνητα στο νερό. Τα ξέρετε για το υδρολίσθημα. Όταν είναι βρεμένος ο δρόμος και το αυτοκίνητο μπορεί να γλιστρήσει. Γιατί από κάτω δημιουργείται μια στρώση νερού, η οποία δεν έχει αντοχή, δεν έχει διατμητική αντοχή και γλιστράει το αυτοκίνητο πάνω στη στρώση νερού. Θα έχετε προσέξει ότι και στην άργυλο μπορείτε να γλιστρήσετε. Γλιστράει η άργυλος. Γιατί και αυτή στην πραγματικότητα είναι επαφή στρώσεων νερού. Η άργυλος όταν έχει νερό δεν είναι επαφή στερεού με στερεό, είναι επαφή νερού με νερό, όπως εδώ. Τώρα, αν φύγει το νερό, αν αφαιρέσουμε λίγο νερό, αρχίζουν και κολλάνε τα πλακίδια της αργύλου. Και όσο περισσότερο νερό αφαιρούμε, τόσο πιο πολύ κολλάνε τα πλακίδια της αργύλου με τις ηλεκτρικές δυνάμεις και αποκτάει μεγαλύτερη αντοχή. Άρα δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σε μία άργυλο, όσο πιο πολύ νερό έχουμε, τόσο πιο πολύ έχουμε επαφές νερού με νερό και μικρή αντοχή, ενώ όσο φεύγει το νερό, όσο στεγνώνει η άργυλος, τόσο αυξάνει η αντοχή της, διότι αυξάνουν οι ηλεκτρικές δυνάμεις. Είναι σαφές. Τώρα, λέει ένας συνάδελφός σας, άμα δηλαδή λέει πάρουμε το τούβλο και του ρίξουμε νερό, θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή θα αρχίσουν να φουσκώνουν αυτές οι διπλές στρώσεις? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί? Διότι όταν φτιάξουμε το τούβλο και έρθουν πάρα πολύ κοντά σε επαφή τα πλακίδια, τότε η έλξη μεταξύ των πλακιδίων, η ηλεκτρική αυτή έλξη είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και αν φέρω νερό στην περιοχή, δεν μπορεί το νερό να παρεμβληθεί, να μπει εδώ ανάμεσα και να απομακρύνει τα αργυλικά πλακίδια. Δεν μπορεί, γιατί η έλξη μεταξύ των πλακιδίων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αντίθετα, αν δεν είναι καλά ψημένα τα τούβλα και δεν έχει φύγει όλο το νερό και έχει μείνει λίγο και έτσι η έλξη μεταξύ των πλακιδίων δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη, άμα βρέξουμε τα τούβλα, τότε αρχίζει και μπαίνει νερό ανάμεσα και ξαναγίνεται αυτή η κατάσταση. Δηλαδή ξαναφτάνουμε σε αυτή την υγρασία, διαλύονται τα τούβλα. Εντάξει, γι' αυτό και πρέπει να είναι καλά ψημένα. Άμα είναι καλά ψημένο ένα τούβλο, δεν το πειράζει το νερό. Γιατί δεν μπορεί να μπει ανάμεσα και να δημιουργήσει διπλές στρώσεις κλπ. Δεν τα αφήνουν τα αργυλικά πλακίδια να μπει το νερό ανάμεσα. Κατάλαβα τη λογική. Και με την υγρασία, το ίδιο πράγμα. Η υγρασία είναι νερό, έτσι. Δεν σημαίνει πρέπει να το πλημμυρίσετε και να το πλημμυρίσετε. Άμα πάρετε ένα τούβλο και το ρίξετε μέσα στο νερό, δεν παθαίνει τίποτα. Ή και να βρεθεί στην υγρασία, στα κεραμίδια σας, ας πούμε, δεν χαλάνε τα τούβλα, τα κεραμίδια. Μερικές φορές όμως που δεν είναι καλά ψημένα, τρίβονται και σπάνε, διαλύονται. Γιατί δεν ήταν καλά ψημένα. Και μπαίνει το νερό ανάμεσα και δημιουργούνται πάλι αυτά τα. Αρχίζει το νερό πλέον να παίζει το ρόλο των ηλεκτρικών φορτίων. Καταλάβατε. Τώρα θα μου πείτε, τι μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά? Μας νοιάζουν γιατί είπαμε ότι η άργυλος είναι πλακίδια που έχουν σχέση με το νερό. Και όσο πιο πολύ νερό έχει η άργυλος, τόσο πιο πολύ χάνει την αντοχή της. Έτσι. Εδώ λοιπόν λέω ότι η ξηρή άργυλος έχει μεγάλη αντοχή. Είπαμε για ποιο λόγο. Τα τούβλα και τα κεραμίδια που είναι άργυλος ψημένη σε μεγάλη θερμοκρασία, τα ψήνουν ας πούμε στους 1000 βαθμούς, έτσι. Άμα ψήσετε στους 1000 βαθμούς, τότε φεύγει όλο το νερό. Αυτό είναι το μυστικό. Φεύγει όλο το νερό. Εντάξει. Φεύγει όλο το νερό και τότε πλέον δεν μπορεί. Οι έλξεις δηλαδή μεταξύ των πλακιδίων είναι τόσο μεγάλες, εδώ βλέπετε, που το νερό, ακόμα και να ρίξω νερό στην περιοχή, το νερό δεν μπορεί να μπει μέσα, δεν το αφήνουν τα πλακίδια να μπει μέσα, διότι το αποθούνε, όχι το αποθούνε, είναι τόσο πολύ καλά συγκολλημένα μεταξύ τους που δεν μπορεί το νερό να παρεμβληθεί. Δηλαδή προσπαθεί το νερό να μπει, αλλά τα πλακίδια είναι τόσο συνδεδεμένα που δεν μπορούν να ανοίξουν για να μπει το νερό ανάμεσά τους. Έτσι, δεν ανοίγουν διότι συνδέονται με τις ηλεκτρικές δυνάμεις. Και είπαμε ότι οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ωραία. Αυτή είναι όλη η λογική λοιπόν. Η λογική λοιπόν είναι ότι, να εδώ πέρα μια άργυλος, βλέπετε είναι μια άργυλος η οποία έχει και μερικά μόρια, μερικούς κόκκους άμμου μέσα. Συνήθως δεν υπάρχει άργυλος η οποία να είναι μόνο άργυλος, εντάξει, υπάρχουν και μερικοί κόκκοι άμμου μέσα. Τα πλακίδια της αργύλου λοιπόν συνδέονται με αυτόν τον τρόπο όταν είναι ξερή, έτσι ή κάπως έτσι, και έχουν πολύ μεγάλη αντοχή. Τώρα λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με το θαλασσινό νερό,
αν μια άργυλος που έχει αποτεθεί. Τώρα είναι, ίσως να έχετε ακούσει, πώς να το πω, ίσως να έχετε ακούσει για τις λεγόμενες, για τα λεγόμενα quick clays. Έχετε ακούσει μάλιστα, αν μπορούμε να το ψάξουμε κιόλας, λοιπόν να το κάνουμε. Κάνω και το εξής, ένα λεπτό, μια και έχουμε το Google, τώρα τα βρούμε όλα. Αν θυμάστε λοιπόν, πριν από όχι πολύ καιρό, θα ακούσατε ότι γίναν κάτι κατολισθήσεις στην Νορβηγία. Έχετε ακούσει λοιπόν, να σας το δείξω εδώ πέρα. Βλέπετε. Βλέπετε την οθόνη μου, υποθέτω. Βλέπετε εδώ πέρα την οθόνη. Είναι... Υπάρχουν κατολισθήσεις στον Καναδά, στην Νορβηγία. Πριν από λίγο καιρό είχε γίνει μια μεγάλη κατολίσθηση στην Νορβηγία. Για να ψάξω να τη βρω αυτήν εδώ πέρα. Την. Quick clays. Που πήγανε στη θάλασσα, χωριά ολόκληρα. Στην Νορβηγία. Πριν από κάνα δύο μήνες έγινε αυτό το πράγμα. Γίνεται και στον Καναδά πολλές φορές. Δηλαδή έχουμε ένα έδαφος το οποίο είναι σχετικά επίπεδο. Το βλέπετε αυτό εδώ πέρα, σχετικά επίπεδο. Σχετικά επίπεδο. Σχετικά επίπεδο. Και έχουμε κατολισθήσεις σε σχετικά επίπεδο έδαφος. Όχι σε βουνά δηλαδή, σε σχετικά επίπεδο έδαφος. Υπήρχε ένα παράδειγμα τώρα στην Νορβηγία προσφάτως. Έγινε πολύ πρόσφατα στην Νορβηγία, που μάλιστα παρέσυρε και μερικά σπίτια. Θα θυμάστε, νομίζω ότι αυτή είναι η φωτογραφία από την τελευταία. Ναι, Norway Slide. Αυτή εδώ πέρα. Πότε έγινε, 31 Δεκεμβρίου του 20. Έτσι. Που δείχνει εδώ πέρα το, εδώ αν θυμάστε. Αυτά λοιπόν είναι άργυλοι, αυτά τα λένε quick clays, αν δείτε. Quick clays υπάρχουν στην Νορβηγία και στον Καναδά. Είναι άργυλοι οι οποίες προήλθαν από παγετώνες. Έτσι. Είναι άργυλοι λοιπόν που προήλθαν από παγετώνες. Και ο παγετώνας έλειωσε και παρέσυρε, όταν έλειωσε ο παγετώνας, παρέσυρε μαζί του και αργυλικό υλικό. Έφτασε λοιπόν αυτό το αργυλικό στη θάλασσα και αποτέθηκε στον πυθμένα της θάλασσας. Άρα αυτή η άργυλος αποτέθηκε σε θαλάσσιο περιβάλλον, όπως λέει εδώ πέρα. Έτσι. Αποτέθηκε σε θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα λοιπόν στο θαλάσσιο περιβάλλον το νερό είχε πάρα πολλά άλατα. Αυτό είναι το θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα αυτή η διπλή στρώση που λέγαμε εδώ προηγουμένως, αυτή η διπλή στρώση, είχε πάρα πολλά κατιόντα. Αυτή εδώ ας πούμε. Αυτή η διπλή στρώση είχε πάρα πολλά κατιόντα σε σχέση με το νερό. Έτσι. Τώρα το κατιόν έχει πολύ μεγαλύτερα ηλεκτρικά φορτία από ότι το νερό. Άρα προσπαθώ να πω δηλαδή ότι αν το νερό είναι καθαρό, τότε χρειάζονται πολύ περισσότερα μόρια νερού για να εξισορροπήσουν τα αρνητικά φορτία του πλακιδίου της αργύλου. Ενώ αν έχει κατιόντα μέσα του το νερό, τότε ένα κατιόν εξισορροπεί πολύ περισσότερα φορτία από ότι ένα μόριο νερού. Δηλαδή πέστε ας πούμε το κάθε κατιόν αντιστοιχεί με 10 μόρια νερού χοντρικά. Γιατί είπαμε το μόριο νερού δεν έχει πραγματικό φορτίο, έχει απλώς πολικότητα. Δηλαδή το θετικό και το αρνητικό φορτίο είναι από τη μια μεριά και από την άλλη. Ενώ το κατιόν είναι μόνο θετικά φορτία. Άρα καταλαβαίνετε, έτσι και χωρίς να είστε ιδιαίτερα ειδικοί, ότι το κατιόν είναι πολύ πιο ισχυρό να εξισορροπήσει τα αρνητικά φορτία. Άρα στην πραγματικότητα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν μια άργυλος αποτεθεί σε θαλάσσιο περιβάλλον, τότε το πάχος αυτής εδώ της διπλής στρώσης είναι μικρότερο. Γιατί είναι μικρότερο? Γιατί έχει πολλά κατιόντα. Και δεν χρειάζονται πολλά κατιόντα για να εξισορροπήσουν τα φορτία. Άρα με λίγα κατιόντα εξισορροπείται το φορτίο. Άρα το πάχος αυτής της διπλής στρώσης είναι πιο μικρό από ό,τι αν είναι σε περιβάλλον γλυκού νερού. Άρα δηλαδή αν μια άργυλος αποτεθεί σε γλυκό νερό, μοιάζει κάπως έτσι,
ενώ αν μια άργυρος αποτεθεί σε αλμυρό νερό, μοιάζει κάπως έτσι. Αυτές λοιπόν, αυτά τα quick clays που λένε, quick από το γρήγορος, έτσι, γρήγορο επειδή τρέχουν γρήγορα, επειδή έχουν κατολισθήσεις, δηλαδή περπατάνε γρήγορα, πώς λένε, κινούνται γρήγορα. Γι' αυτό τα λένε quick clays. Έτσι. Αυτή είναι η λογική των quick clays. Γράψτε στο Google να το βρείτε. Αυτό έκανα και εγώ προηγουμένως, σας έδειξα. Quick clays. Λοιπόν, στον Καναδά λοιπόν που υπήρχαν παγετώνες και στην Νορβηγία που υπήρχαν επίσης παγετώνες, όταν λιώσαν οι παγετώνες, η άργυρος στην οποία παρέσυραν οι παγετώνες αποτέθηκε μέσα στη θάλασσα. Και συνεπώς είχε διπλές τρώσεις, οι οποίες είναι μικρές γιατί έχουν πολλά κατιόντα. Τι γίνεται τώρα λοιπόν, με την πάροδο των ετών από τους παγετώνες εδώ και 10.000 χρόνια, βρέχει στην περιοχή. Όταν βρέχει στην περιοχή, το νερό αυτό, το γλυκό νερό, μπαίνει μέσα στην άργυλο και ξεπλένει τα κατιόντα. Άρα στην πραγματικότητα αφαιρεί κατιόντα και τα αντικαθιστά με μόρια νερού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές οι άργυλοι οι οποίες έχουν μικρή απόσταση μεταξύ των πλακιδίων εδώ, αρχίζουν και μετατρέπονται σε κάτι τέτοιο. Απομακρύνονται δηλαδή τα πλακίδια μεταξύ τους. Οπότε η άργυλος από αυτή τη μορφή αποκτάει αυτή τη μορφή. Σε αυτή τη μορφή τα ηλεκτρικά φορτία μεταξύ των πλακιδίων είναι πολύ μεγαλύτερα, άρα αυτή η άργυλος εδώ πέρα έχει μεγάλη αντοχή. Ενώ αυτή η άργυλος έχει μικρή αντοχή. Άρα λοιπόν η άργυλος που στην αρχή είναι έτσι, με την πάροδο του χρόνου μετατρέπεται σε αυτή την άργυλο, χάνει την αντοχή της και προκαλούνται κατολισθήσεις. Αυτές λοιπόν είναι οι κατολισθήσεις που προκύπτουν στον Καναδά και στην Νορβηγία από τα λεγόμενα quick clays. Οι άργυλοι αυτές δηλαδή οι οποίες αποτέθηκαν σε αλμυρό περιβάλλον λέγονται quick clays γιατί για το είπα το μηχανισμό. Εντάξει. Άρα λοιπόν τι θα γίνει αν έχω μία άργυλο η οποία αποτέθηκε σε αλμυρό περιβάλλον και εκπληθεί από το γλυκό ή βρόχινο νερό, θα πάθει αυτό που έπαθαν οι άργυλοι στην Νορβηγία. Θα χάσει την αντοχή της και θα έχω κατολισθήσεις. Ωραία. Σαφές. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε λοιπόν. Τι λέει, λύσεις γι' αυτό? Δεν υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχουν λύσεις γιατί τι θα κάνεις? Προσέξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτή η απώλεια της αντοχής γίνεται σε πάρα πολύ μικρές κλίσεις. Δηλαδή, άμα δείτε, ψάξτε το στο Google αν θέλετε. Λέει ότι το φυσικό έδαφος εκεί πέρα έχει μια κλίση 5 μοίρες, 6 μοίρες, 7 μοίρες, πάρα πολύ λίγο. Σχεδόν πεδιάδα είναι. Και ξαφνικά χάνουν την αντοχή τους και έχουμε τεράστιες κατολισθήσεις. Σκοτώνεται κόσμος κάθε. Βάλτε το στο Google αν το δείτε. Έγινε μία τώρα, 31 Δεκεμβρίου του 2020. Μεγάλη. Νομίζω σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι. Τους παρασύρει μαζί με τα σπίτια και όλα. Τους πάει μέσα σε λίμνες, ό,τι είναι δίπλα. Λίμνη, θάλασσα, ό,τι είναι. Θα δείτε, έχει και βίντεο, έχει ενδιαφέρον. Ψάξτε στο Google να το δείτε αυτή η τελευταία κατολίσθηση που έγινε. Λύσεις δεν υπάρχουν, γιατί τι μπορείς να κάνεις σε αυτό το έδαφος. Μιλάμε για μαζική κατολίσθηση με τεράστιο όγκο. Δεν μπορείς να κάνεις πρακτικώς τίποτα. Πρακτικώς τίποτα. Απλώς να αποφύγεις περιοχές τέτοιες. Δεν υπάρχουν κατιόντα, πώς θα τα βγάλεις τώρα εδώ. Μιλάμε για μεγάλες μάζες, έτσι, και μεγάλα βάθη. Δηλαδή έχεις μια μάζα, ας πούμε, η οποία είναι 1 χιλιόμετρο επί 2 χιλιόμετρα και έχει ένα βάθος 50-60 μέτρα. Πώς να πάει να βρεις τα κατιόντα και να τα αλλάξεις τώρα? Δεν γίνεται. Τίποτα, απλώς αποφεύγεις αυτές τις περιοχές. Δηλαδή άμα είναι περιοχή, κάνουν γεωτρήσεις και βρίσκουν, ας πούμε, ότι αυτές οι άργυλοι έχουν κατιόντα μέσα κλπ. Τις ξέρουν τώρα. Στη Νορβηγία κλπ. Ξέρουν ποιες είναι οι περιοχές που έχουν quick clays. Έτσι. Εντάξει. Τις αποφεύγουν. Τώρα τι να αποφύγεις? Και εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε σεισμούς. Αποφεύγει κανένας περιοχές που έχουν σεισμούς? Άμα σας πούνε να πάτε να δουλέψετε στη Ζάκυνθο που έχει σεισμούς, τι θα πείτε? Δεν πάω επειδή έχει σεισμούς? Δεν γίνεται. Εντάξει, είναι ένα ρίσκο που το αναλαμβάνουμε. Το δεχόμαστε το ρίσκο αυτό. Έτσι, το δεχόμαστε που λένε. Είναι και της μόδας ο όρος. Αποδέχομαι το ρίσκο. Αποδεχόμαστε το ρίσκο λοιπόν για να πάμε να δουλέψουμε στη Ζάκυνθο. Έτσι. Ή στην Κεφαλονιά, ας πούμε, που έχει σεισμούς. Ωραία. Λοιπόν, στα επόμενα 5 λεπτά λοιπόν να συνεχίσουμε λίγο για τις λεγόμενες σχέσεις μεταξύ των φάσεων. Εντάξει, θα κάνω μια εισαγωγή τώρα και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα. Λοιπόν, η σχέση μεταξύ των φάσεων λέει το εξής, ότι όταν έχουμε ένα έδαφος, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αριστερά, εντάξει, αυτό το έδαφος που βλέπετε αριστερά, αυτό αποτελείται από κόκκους, αυτό εδώ πέρα είναι ένας κόκκος, ή μπορεί να είναι και πλακίδια, αυτά εδώ τα πλακίδια. Με εστιγμένα. Αποτελείται από νερό, η διαγραμμισμένη περιοχή είναι το νερό και έχει και λίγο αέρα.
Έχει λοιπόν κόκκους, νερό και αέρα. Αν αυτά τα χωρίσω ιδεατά, τότε έχω το στερεό κομμάτι, το νερό κομμάτι και τον αέρα. Άρα ένα έδαφος αποτελείται από τρεις φάσεις. Στερεό, υγρό και αέρα. Τώρα αν το έδαφος είναι κάτω από το νερό, στον πυθμένα της θάλασσας ας πούμε, τότε δεν υπάρχει αέρας και είναι δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι όλα τα κενά, κενά είναι ό,τι δεν είναι στερεό. Έτσι. Αυτό το είναι το στερεό, η κόκκι δηλαδή, και αυτό εδώ το άθροισμα του νερού και του αέρα είναι τα κενά. Τα κενά αυτά μπορεί να είναι γεμάτα με νερό, να είναι γεμάτα με αέρα ή και νερό και αέρα. Ας πούμε μια άμμος η οποία είναι στην παραλία και είναι ξερή, όλη η κόκκι είναι γεμάτη με αέρα. Μια άμμος η οποία είναι στον πυθμένα της θάλασσας, μέσα στη θάλασσα, είναι όλη η κόκκι γεμάτη με νερό. Τώρα εκεί στην παραλία που είναι λίγο βρεμένη και λοιπά, έχει και νερό και αέρα, καταλάβατε. Λέμε λοιπόν εμείς, με βέες συμβολίζουμε τον όγκο των κόκκων. Βέ είναι ο συνολικός όγκος, παίρνω δηλαδή ένα κυβικό μέτρο χώματος. Αυτό το κυβικό μέτρο χώματος έχει βέες όγκο κόκκων. Αυτό εδώ πέρα είναι το βέες, τούτο εδώ. Και βέ με δείκτη βέ, S από το solids, έτσι, S solids. Επί τη ευκαιρία τώρα, μια και ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα, δεν σας έχω πει τίποτα για την ιστορία της εδαφομηχανικής, παιδιά. Ίσως αξίζει τον κόπο. Λέει κάποιος 5,5 ρίχτερ στην Πάτρα χθες. Ωραία, λοιπόν, άμα σε βάλουν να πας στην Πάτρα, να μην πας εσύ στην Πάτρα, επειδή θα πεις ότι έχει 5,5 ρίχτερ στην Πάτρα και δεν πάμε στην Πάτρα, έτσι. Πάμε, εντάξει. Λοιπόν, ιστορία της εδαφομηχανικής, λοιπόν, για να το κλείσουμε. Πώς ξεκίνησε η εδαφομηχανική? Η εδαφομηχανική είναι μια σχετικά πρόσφατη επιστήμη. Από τις επιστήμες του πολιτικού μηχανικού είναι από τις πιο πρόσφατες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τα περιβαλλοντικά και τα ενεργειακά, είναι η πιο πρόσφατη. Ξεκίνησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η επιστήμη της εδαφομηχανικής. Και πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε ουσιαστικά με την προετοιμασία της απόβασης στην Ορμανδία. Θέλαν δηλαδή, να σας δείξω τώρα, νομίζω ότι έχω. Ένα λεπτό. Άντε να πούμε έτσι, να το φλιαρίσουμε λίγο το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα, λοιπόν, εδώ είναι η Γαλλία, έτσι, και εδώ πέρα είναι η Αγγλία. Και από την Αγγλία έγινε η απόβαση στην Ορμανδία. Αυτή εδώ πέρα είναι η περιοχή. Βλέπετε, φαντάζομαι. Αυτή είναι η περιοχή λοιπόν της Ορμανδίας. Εδώ έγινε η απόβαση στην Ορμανδία. Την απόβαση στην Ορμανδία, όπως ξέρετε, η σύμμαχη έγινε το 1944, τον Ιούνιο του 1944, 6 Ιουνίου του 1944. Την προετοιμάζανε επί 2-3 χρόνια προηγουμένως. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε έτσι από μια στιγμή στην άλλη. Και στην Ορμανδία λοιπόν, βλέπετε εδώ είναι η περιοχή, αυτό το Omaha Beach που λένε, το Gold, το Juno κλπ. Θα την ξέρετε περίπου. Αυτή εδώ η περιοχή πίσω από την Ορμανδία είναι οι εκβολές του ποταμού του Ρήνου. Αν δείτε εδώ λοιπόν, εδώ είναι ο Ρήνος. Έχει πολλά ποτάμια αυτή η περιοχή. Και είναι παιδινή περιοχή. Πολύ παιδινή περιοχή με μαλακές αργύλους. Έτσι, όλη αυτή η περιοχή. Βλέπετε. Εδώ πέρα είναι η παραλία της Ορμανδίας. Και εδώ πέρα είναι αυτή η πίσω περιοχή που βλέπετε την πεδιάδα. Είναι μια πεδιάδα που έχει μαλακές αργύλους. Λοιπόν, θέλαν οι σύμμαχοι λοιπόν, όταν αποβιβαστούν στην Ορμανδία, να φτιάξουν πολύ γρήγορα αεροδρόμια. Βλέπετε εδώ πέρα τα αεροπλάνα. Θέλαν να φτιάξουν πολύ γρήγορα αεροδρόμια πίσω από την ακτή. Να φτιάξουν πολύ γρήγορα αεροδρόμια. Για ποιο λόγο λέτε ότι θέλαν να φτιάξουν αεροδρόμια πολύ γρήγορα? Και συνεπώς, ποιο ήταν η λογική? Η λογική είναι ότι θέλαν να φτιάξουν αεροδρόμια, το έδαφος στην περιοχή ήταν πάρα πολύ μαλακό και συνεπώς έπρεπε να μελετήσουν πώς θα φτιάξουν διαδρόμους προσγείωσης πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή αν θα χρησιμοποιούσαν άμμο, να τις συμπυκνώνανε, πώς θα τις συμπυκνώνανε, πόσο μαλακό θα είναι το έδαφος. Κατάλαβα τι είχε σημασία, να βρουν την καλύτερη περιοχή μεταξύ πολλών κακών περιοχών, γιατί όλα αυτά ήταν εδάφη πάρα πολύ μαλακά, έτσι. Αλλά κάπου μπορεί να ήταν λίγο καλύτερο, να δουν την καλύτερη περιοχή, να πάνε να φτιάξουν εκεί το αεροδρόμιο. Έτσι. Να, εδώ πέρα βλέπετε τα αεροπλάνα αυτά. Έτσι, ήταν βάλτι εκεί πέρα. Και θέλαν να φτιάξουν αεροδρόμια. Για ποιο λόγο θέλαν να φτιάξουν αεροδρόμια? Δηλαδή, από τα πρώτα πράγματα που θέλαν να φτιάξουν οι σύμμαχοι μόλις αποβιβαζόταν στην Ορμανδία ήταν αεροδρόμια. Για ποιο λόγο, ξέρει κανένας?
Ποιος θα μιλήσει. Έλα, το τελειώσαμε τώρα το μάθημα, τώρα κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, μου έχουν πει μερικοί ότι θέλουν να φτιάξουν, λέει, αεροδρόμια για να μεταφέρουν υλικά, τάγκς δηλαδή και τζιπ και στρατό και λοιπά, στη Γαλλία. Δεν είναι έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα αεροπλάνα εκείνης της εποχής ήταν μικρά αεροπλάνα. Δεν μπορούσαν να μεταφέρουν ούτε... τι εννοείς να μην ξοδεύουν έξτρα καύσιμο, που δεν είχαν άλλα αεροδρόμια. Δεν υπήρχαν αλλού αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια τα υπόλοιπα ήταν κατηλημένα. Δηλαδή μέσα από το εσωτερικό της Γαλλίας που είχε καλύτερο έδαφος, το είχαν οι Γερμανοί. Δεν μπορούσαν να προσγειωθούν εκεί πέρα. Έπρεπε να προσγειωθούν κοντά στην παραλία που ήταν το προπύργιο μόλις γινόταν η απόβαση. Για εύκολο εφοδιασμό. Όχι, ο εφοδιασμός γινόταν με πλοία εκείνη την εποχή. Η Αγγλία είναι πάρα πολύ κοντά. Είδατε σε τι απόσταση είναι η Αγγλία. Με πλοία γινόταν, δηλαδή με πλοία μεταφέρανε στρατεύματα, καύσιμα, εφόδια κλπ. Υπάρχει ένας πραγματικά λόγος για τον οποίο θέλαν να έχουν αεροδρόμια. Ο λόγος ήταν ο εξής. Θέλαν να έχουν αεροδρόμια για να μεταφέρουν τους τραυματίες πολύ γρήγορα στα νοσοκομεία της Αγγλίας. Δηλαδή αυτοί είχαν νοσοκομεία στην Αγγλία, όπου μπορούσαν να χειρουργήσουν τους τραυματίες κλπ. Δεν ήταν δυνατόν να έχουν καλά νοσοκομεία με χειρουργία στη Γαλλία, δεν προλαβαίναν να τα φτιάξουν. Και το πιο εύκολο ήταν τους τραυματίες να τους βάζουν σε ένα αεροπλάνο και να τους στέλνουν στην Αγγλία, που ήταν 30 χιλιόμετρα μακριά, και να τους χειρουργούν εκεί. Και για ποιο λόγο θέλαν να έχουν αεροδρόμια ώστε να μεταφέρουν τους τραυματίες γρήγορα? Για να πολεμάνε οι φαντάροι. Διότι αν ο φαντάρος ξέρει ότι αν τραυματιστεί θα κάνει, ας πούμε, 3 μέρες να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, θα προσέχει, δεν θα πολεμάει, ας πούμε, ηρωικά. Ενώ άμα ξέρει ότι θα είναι γρήγορη η μεταφορά του στο νοσοκομείο, θα πολεμάει, ας πούμε, με μεγαλύτερο ηρωισμό. Άρα λοιπόν και για ανθρώπινο, δηλαδή σου λέει να σώσουμε όσο δεν είναι τον περισσότερο. Δεν το λέω με την έννοια της εκμετάλλευσης μόνο, έτσι. Ήταν ότι θέλανε να σώσουν περισσότερους ανθρώπους. Άρα λοιπόν θέλανε αεροδρόμια για να μπορούν να μεταφέρουν τους τραυματισμένους στην Αγγλία. Ήταν πολύ σημαντικό, από τα πιο σημαντικά πράγματα. Οπότε αρχίσαν λοιπόν 2-3 χρόνια πριν να μελετάνε για το πώς θα φτιάξουν αεροδρόμια κλπ. Κλπ. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αναπτύχθηκε η εδαφομηχανική, διότι ας πούμε το αεροπλάνο έχει ρόδες. Οι ρόδες είναι όταν κατεβαίνει πάνω στο διάδρομο, θέλει να δει τη φέρουσα ικανότητα, ας πούμε, και τι αντοχή έχει ο διάδρομος και τι πάχος πρέπει να έχει για να μην βουλιάζει η ρόδα του αεροπλάνου μέσα κλπ. Κλπ. Όλα αυτά είναι θέματα γεωτεχνικά. Φέρουσα ικανότητα των διαδρόμων κλπ. Μην φανταστείτε ότι οι διάδρομοι δεν ήταν ασφαλτικοί, χώμα, έτσι, με χώμα απλώς. Εντάξει. Άρα λοιπόν το θέμα των γεωτεχνικών, δηλαδή το πώς θα φτιάξουμε διαδρόμους, από τι υλικό, πώς θα τους συμπυκνώσουμε πολύ γρήγορα, ώστε να έχουμε μέσα σε 1-2 μέρες αεροδρόμια. Έτσι, για να μπορούμε να μεταφέρουμε τους φαντάρους. Αυτό ήταν. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η ιστορία της εδαφομηχανικής και γι' αυτό άμα δείτε, οι πρώτες δημοσιεύσεις στην εδαφομηχανική είναι από το 41, 42, 43, 44, ήταν η εποχή που προετοιμάζαν την απόβαση στην Ορμανδία. Και μετά βέβαια συνέχισε για τους λόγους ότι έχουμε πλέον έργα κλπ. Κλπ. Αλλά το βασικό είναι αυτό, η απόβαση στην Ορμανδία. Ωραία. Λοιπόν, αυτά, τελειώσαμε για σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα, παιδιά. Έτσι. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνετε την Τρίτη ασκήσεις και την Τετάρτη θεωρία, κανονικά, όπως λέει το πρόγραμμα. Ωραία. Και όπως σας είπα, θα σηκώσω τη σημερινή διάλεξη.